Γεια χαρά, Μαγκές. Καλησπέρα. Πάλι εδώ είμαστε. Να είμαστε κι εμείς. Εντάξει, εμείς εδώ πάντα. Πού να είμαστε, δηλαδή, αλλού. Όχι, γιατί λένε για διακοπές. Όχι. Όχι, διακοπές κάνουν όσοι δεν δουλεύουν. Διακοπές κάνουν αυτοί που δεν παίρνουν μεταγραφές. Όσοι δεν έχουν αντικείμενο. Λοιπόν, έγινε το συμβούλιο σήμερα, το διοικητικό συμβούλιο, Τάκη μου. Ναι, μπράβο. Καλό ρίσικο. Να καλωσορίσουμε. Πρόεδρος. Τον καινούργιο πρόεδρο, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Α, πριν ήταν, ποιος ήταν πριν. Ο Μαρινάκης. Καλωρίζικος Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα το ευχηθούμε σιδεροκέφαλος, έτσι. Θα πάρει άλλα πέντε. Ναι. Από εκεί πέρα έγινε το συμβούλιο, μοιραστήκανε κάποιες αρμοδιότητες για να είμαστε και τυπικά εντάξει και απέναντι στον νόμο. Όχι αυτά που κάνουν οι άλλοι. Εμείς θέλουμε να είμαστε εντάξει με όλους. Και στον νόμο εντάξει και στον κόσμο του Ολυμπιακού εντάξει. Με τους άλλους να έχουμε μια συνέπεια, δηλαδή να τους γλεντάμε συνεχώς. Αυτά που ξέρατε. Ναι, πάνε. Αλλά και αυτοί που λέγανε κάποια πράγματα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη θα έχουν, να έχουν τον νου τους, γιατί βλέπω τα ψέματα τελειώσανε. Τι λεφτά να έχουν να πληρώνουν. Λεφτά να... Α, μπράβο, αυτό θέλω να πω. Τι νου τους να έχουν. Λεφτά τώρα, να ναι, έχουν. Τα λεφτά να έχουν. Τον νου τους να έχουν στα λεφτά, μην τα χαλάσουν άλλο. Γιατί πρέπει να τα δώσουν. Γιατί αν δεν τα δώσουν, δεν είναι φυλακή. Δεν πειράζει, τι σε νοιάζει και να τα χαλάσουν. Κρίμα είναι να πούνε φυλακή. Όχι, δεν είναι κρίμα. Και να πάει το τέτοιο σύννεφο. Δεν είναι κρίμα. Είναι. Κάντε ό,τι θέλετε, ή μαζεύτε λεφτά ή μαζεύτε τις φωτεσκά. Θα φάτε καλά και εσείς και κάποιοι άλλοι. Από εκεί και πέρα... Πουστράκια. Λέτε, κάτσε πάλι με τους αρχίδες. Θυμήθηκα. Για πάμε. Θα θυμάστε συνέχεια, να πούμε πέντε πράγματα. Τι θα κάνουμε τώρα, Ολυμπιακοί είμαστε. Δεν ξεχνάμε κανέναν. Άκη μου. Να μην ξεχάσουμε αυτά που είναι να πούμε. Αυτά δεν τα ξεχνάς, Άκη. Τι να ξεχάσεις. Καλά είναι αυτά. Μοιραστήκαν οι αρμοδιότητες, έτσι. Παραχώρησε και κάποιος ο πρόεδρος μαζί με το budget που δεν είναι ευκαταφρόνητο. Τους αφήνει κάποια λεφτά να δουλεύουν δηλαδή προσωρινά τώρα, ναι. Αυτό. Και έχουν μπει κι άλλα. Μπήκε ο Μιχάλης ο Κουντούρης στο... Καλωρίζικος. ...στο Συμβούλιο, σιδεροκέφαλο και στο Μιχάλη τον Κουντούρη να ευχηθούμε. Καλωρίζικος. Ένα άτομο το οποίο εμείς το ξέρουμε, οι υπόλοιποι τευροί κοινό μας είναι γνωστός μας, είναι φίλος μας, ξέρουμε πως κινείται, του έχουμε τυφλή εμπιστοσύνη. Τυφλή εμπιστοσύνη και τυφλή, γιατί είναι και γνώση του ποδοσφαίρου, όπως και όλων των αθλημάτων. Αποδεικνύεται αυτό από την πορεία του στο ερασιτέχνη για τους περισσότερους, για εμάς τους λιγότερους που είμαστε πιο κοντά του. Οφείλουμε να σας πούμε ότι πρέπει να κοιμάστε σαν πουλάκια κάθε βράδυ. Το μέλλον του Ολυμπιακού και οι μεταγραφές. Για τους Ολυμπιακούς το λες. Ναι, για τους Ολυμπιακούς. Οι άλλοι, ναι. Δεν θα κλείσετε μάτι. Όχι αυτά τα συνηθισμένα. Δηλαδή, όπως δεν κλείνετε μάτι στον ερασιτέχνη μια πενταετία. Γιατί κλείνουν αλλού. Γιατί κλείνουν αλλού, δηλαδή. Ναι, τους παίρνει ύπνος αλλού και δεν. Ρε, ρωτήστε ρε εσείς οι οπαδοί το μπάτζετ της ομάδας που έχετε εκεί πέρα ο κάθε οπαδός, τον πρόεδρό σας. Τι μπάτζετ, πώς μπαίνετε να κάνετε στην αγορά. Για συνέχισε μου. Από εκεί πέρα. Η ομάδα είναι στον δρόμο. Ο πρόεδρος τα έκανε ακριβώς όπως έπρεπε και νομότυπα. Μοιραστήκαν οι αρμοδιότητες, ποιος θα πηγαίνει στα συμβούλια, ποιος δεν θα πηγαίνει. Ό,τι έχει, όπως έχετε καταλάβει ήδη, ότι όλοι μάλλον και αυτοί που δεν θέλουν να το καταλάβουν το έχουν καταλάβει από τη σιωπή των απέναντι. Γιατί έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους μετά τη δικαστική απόφαση, μετά τον ανακριτή, έτσι. Ναι. Όχι, δεν μιλάμε για καμία απόφαση. Εκεί θα πέσουν όλα και θα πληρώνετε μετά. Αθωτική. Πολλά λεφτά. Με μπερδεύετε, κάνω τον ρυθμό μου και εγώ ένα άτομο είμαι. Εντάξει, εκεί. Εγώ είμαι εδώ ό,τι θες. Τι, για να με μπερδεύεις. οι αποφάσεις είναι λυμμένες, ξέρουμε πώς θα κινηθεί η ομάδα.
Μιλάμε για ένα center back στη θέση του Σαντάνα, ένα half στη θέση του Εντιγκά. Ένα εξάρι στη θέση του Εντιγκά. Center four. Περίμε, πήγε στο center four, έχουμε τα αριστερό εξτρέμ. Α, εντάξει, θες απλά πλάγια, εντάξει. Πάμε, δηλαδή κατευθείαν center four. Εντάξει, θες τι είμαστε να κάνουμε γιώμες. Πρέπει να τη δώσει την μπάλα στο εξτρέμ, να τη δώσει. Στη θέση του Σαντάνα είπαμε να πάρουμε ένα center back. Πολύ καλό παίχτη. Στη θέση του Εντιγκά θα πάρουμε ένα εξάρι. Ναι. Στη θέση του Αφελά ένα εξτρέμ. Μπράβο. Και στη θέση του Μήτρογλου ένα σεντρεφόρ. Ένα σεντρεφόρ. Όλα αυτά. Αυτοί είναι τέσσερις παίχτες. Ναι. Από εκεί και πέρα, σε συνδυασμό με τις υποθέσεις τον Κασάμι και τον Ντουρμάς, θα αποκτηθούν άλλοι δύο παίχτες. Έτσι, κατανοητό. Ναι, αν πουληθούν, ναι. Σε συνδυασμό, σε είπα πως θα γίνει, την εξέλιξη, ναι, ναι. Αν πουληθούν, ναι, τι, δεν ωραία, είναι συνδυασμό, αλλά εντάξει. Άρα μάλλον για έξι. Έτσι βλέπω κι εγώ. Αλλά επειδή θέλουμε να είμαστε ακριβείς, σας δούμε κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, προπονητής, να ξέρετε ότι είναι ο Μάρκο Σίλβα, για κάποιους λόγους δεν ανακοινώνεται, είναι προσωπική δική του, έτσι. Σας το λέμε αυτά σε σχέση με το σχεδιασμό, μην νομίζετε ότι πάει πίσω ή οτιδήποτε. Άλλο το τυπικό και άλλο το ουσιαστικό. Το ουσιαστικό είναι ότι ο προπονητής ξέρει τι γίνεται στην ομάδα και οι αποφάσεις που παίρνονται είναι σε συνεννόηση μαζί του, του συγκεκριμένου. Από εκεί και πέρα, είδαμε και αυτούς που δεν θέλουν τίποτα να παίρνουν στα χαρτιά, έτσι, τους πατελονάτους του κόλλου, να κάνουν κάτι ρουφιανό, να στέλνουν φακέλους στην ΟΕΦΑ και να κάνουν και να μπαίνουν και στο Facebook. Δεν κοστίζει τίποτα. Αυτοί οι 1.800 ήταν που μπήκαν στο site της ΟΕΦΑ, η οποία ΟΕΦΑ κατέβασε το Facebook τελείως για να μην, γιατί το μαγαρίσανε. Έτσι. Ναι, ναι, εδώ μπλέξαμε μαλάκι. Ναι, τι. Έτσι ακριβώς, Άκη. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η λέξη στην Ευρώπη, ναι. Όλοι τον παίζουν όμως. Αυτό, η λέξη είναι ίδια. Εμείς το λέμε αλλάξει, αυτοί το μπορούν να το λένε. Ναι, εντάξει, εντάξει. Τι ξέρω τη λέξη στα ισπανικά. Μπορούμε να μιλάμε ισπανικά. Εντάξει, λέγε παρακάτω. Α, μπράβο. Με έχεις μπερδέψει. Δηλαδή, εντάξει, είσαι γλωσσομαθής. Με έχεις μπερδέψει. Ή αγγλικά, ελληνικά και αγγλικά. Θα μου λέει, ή στην κάθε εκπομπή θα μου λες ελληνικά και ισπανικά αυτή την εκπομπή. Ωραία. Είδαμε τους γελίους, τους πατελονάτους που κάνανε προσφυγές στην UEFA μόνοι τους. Αυτή τι γίνεται τώρα, Τάγκη μου, αυτοί τώρα θέλουν πραξικοπηματικά. Όχι, ναι, σαν πραξικοπηματικά. Για αυτά σωστό έγκλημα. Ναι, να φύγει ο Ολυμπιακός, λέει, ναι. Μόνοι τους τώρα, όλα μόνοι τους. Ναι, να φύγουν οι Ολυμπιακοί. Ναι, κάνεις καρνά, κάνεις σπίνι, έτσι καλύτερα. Να πάρουμε τα 25 εκατομμύρια, ναι, του Ολυμπιακού. Να φύγει ο Ολυμπιακός από το... Τι θέλανε μάλλον, τι επιθυμούσαν. Τι λέει το μαλακισμένο το μυαλό τους. Το θολωμένο τους μυαλό που λέει και ο Καζαντζίδης. Ναι, τα Σελάρα. Αυτοί τι θέλανε να κάνουν. Ο κόσμος είναι μια σταλιά. Ναι. Αυτοί τι θέλανε να κάνουν τώρα. Να φύγει πραξικοπηματικά ο Ολυμπιακός από το Champions League μόνοι τους. Να... Και θεωρούσαν ότι θα πάρουν και τα λεφτά. Χώρια ότι θα παίρνουν τα λεφτά. Θα τα παίρνει ο δεύτερος, ο Παναθηναϊκός. Ναι, αλλά υπάρχει και ο ΠΑΟ. Συμμαχία. Επειδή υπάρχει είναι συμμαχία. Ο Μελισσανίδης. Επειδή είναι συμμαχία, θέλανε να τα μοιραστούν, λέει, ναι, κιόλας. Τα είχαν μοιράσει κιόλας. Από πόσακι. Ναι, από πίτα. Τι... Από δεν ξέρω εγώ τι. Από 6 εκατομμύρια, ναι. Από ένα αρχιδιά ο καθένας. Ναι, ναι. Εσείς τα είχατε μοιράσει κιόλας. Λοιπόν, κάτσε τώρα, γιατί δεν είναι και τόσο αστείο. Εμείς το διακομωδούμε. Εδώ υπάρχει παρακράτος, υπάρχει έτσι. Δεν είναι. Παίζεται το πρωτάθλημα, δεν παίζεται επίση όρη. Φορά παρτίδα βγαίνουν και λένε ότι έχουν κάνει συμμαχίες. Τι συμμαχίες, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να συμμετέχουν τρεις ομάδες μαζί και μία ομάδα μόνη της, που δεν είναι έτσι. Είναι όλοι μας και μόνοι σας, αν δεν το έχετε καταλάβει. Γιατί είμαστε πολλοί, ρε κοροϊδά. Έτσι. Είμαστε πολλοί, μιλιούνια είμαστε. Έτσι. Ωραία.
Δεν είναι μόνοι μας και όλοι. Ναι, ακούμε κάτι για ΠΑΟΚ. Ναι, άκου τώρα. Αυτό είναι παράνομο, έτσι. Βέρεια. Ναι, ναι, περίμενε λίγο. Ναι. Εκτός από αυτό που ναι, εκτός τη συμμαχία. Κάτσε, ναι. Ένα-ένα, τα καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Όση ώρα να πας πάρει. Όχι, απλά το λέω. Ναι. Όχι, τι λες. Λοιπόν, αυτό είναι παράνομο. Και βγαίνουν και διατυμπανίζουν. Βέβαια, αυτή του υπουργού δεν υδρώνει, γιατί είναι με το μέρος τους, ναι. Έτσι. Άκου τώρα, κύριε Υπουργέ, αυτό είναι παράνομο. Εδώ γίνεται, υπάρχει ένα μαγαζί ΕΠΟ και πάνε να φτιάξουν ένα παραμάγαζο αυτή. Παρακράτος. Ναι, παραμάγαζο, παρακρατικό. Έτσι. Έτσι, αυτό είναι μεπτό, δεν είναι στο εφαγωνίζεστε, στο ΕΦ που στίζεστε είναι αυτό. Έτσι. Ούτε έτσι, στο ΕΦ γαμιούμαστε. Λοιπόν. Θα φάτε φέτος αυτά που ζητάτε. Συνέχισε. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό είναι παράνομο. Όπως παράνομο είναι και κάποιες κινήσεις που κάνουν, ναι. Και τα κάνουν και φορά παρτίδα. Τα κάνουν Ολυμπιακός, θα γίνει της πουτάνας για να το καταλάβετε. Θα είχε πέσει ο Ομπάμα. Κάσε με ρε να πω δύο πράγματα, γάμο τον Ομπάμα. Είπες ότι θα γίνει. Θα μπλέξουμε και με τους Αμερικάνους να μας ξαναπήσουν να πάμε στην Αμερική. Το είπα γιατί αυτή η κυβέρνηση. Ωραία, είναι λίγη άμα πέσει αυτή που πάει να πει αυτό, λοιπόν, το πράγμα. Κάτσε ρε τάκι. Ναι, έλα, λέγε. Έτσι, ακούμε κάποιες κινήσεις ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τη Βέρεια, πάει να πάρει το Παθρακικό, τι άντε. Τα Γιάννενα. Πάει τα Γιάννενα. Τι δηλαδή, τι, με ποιο σκόπο θα τα πάρει, για να χειραγωγεί το πρωτάθλημα και την πρώτη θέση και τη δεύτερη. Έτσι. Όχι, δεν με νοιάζει τι κάνει ο Ιβάν και ο κάθε Ιβάν, με νοιάζει, μας νοιάζει πώς το αντιμετωπίζει η πολιτεία αυτή την μπουστιά και αυτή τη ραδιουργία. Ναι, βάζω το όνομα μπροστά για να ξέρουν ποιο. Ναι, και αυτή τη ραδιουργία. Και πώς το αντιμετωπίζουν. Και για να διαπιστώσετε τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, τους έχει βγάσει όλους ο πανικός τους. Αυτό το πρωτάθλημα το θέλουμε πιο πολύ πάλι απ' όλα. Σαν να μην έχουμε πάρει κανένα. Σαν να μην έχουμε πάρει κανένα. Συνεχίζουμε κανονικά. Παρεμπιπτόντως, βλέπουμε και καταλαγιάζουν μετά κάποιες αγωγές, ναι, κάποια τέτοια. Δεν βλέπω πολύ δραστηριότητα. Γιατί πια έτσι από τους αντιπάλους και συμμάχους. Φοβηθήκατε του κόλλου, γιατί μιλάμε άλλο οι συμμαχίες. Τώρα αυτές οι συμμαχίες που βλέπετε τώρα του χρόνου, ο Ολυμπιακός αυτές θα αναγκαστούν αυτοί μέσω του Ολυμπιακού να την κάνουν τη συμμαχία ένα αρδελομπού, όπως είναι αρδελομπού κανονικά δηλαδή και έχουν ενωθεί. Τα σωματεία του. Ναι. Θα διαλύσει η συμμαχία γιατί μοιραία θα πέσουν στην πίτα του Europa. Είδανε και από είδανε ότι από το Champions League τι θέλατε ρε και Champions League. Δηλαδή θα πάνε να πάρετε το Champions League από πού δηλαδή και θα σας ακούσει η UEFA, δεν ξέρει τι τράκες είσαστε. Θα ακούσει η UEFA και θα πει έλα εδώ ρε, τι, ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε. Αυτός που έχει βάλει 0 ευρώ, ένας άλλος που τα έχει βάλει όλα τα λεφτά με το στόμα. Ένας άλλος που... Γεια σου Παντέλο. Έτσι. Κάτσε μόνο τώρα. Ο Παντέλης θέλει δημοσιότητα. Αυτά θέλει ο Παντέλης. Θα ψοφάει και παρέλαση. Αυτά θα μου κάνεις. Εντάξει. Κοίτα, μόλις μιλήσεις τι έχει να γίνει, πόσα χαιρετίσματα θα πω. Δεν είπα χαιρετίσματα. Είπα... Το γεια σου τι ήτανε. Ναι, Παντέλη, δεν είπα χαιρετισμού στο Παντέλη. Το γεια σου δεν είναι χαιρετισμού. Άλλο, το γεια σου. Είπα γεια σου Παντέλη. Δεν είπα στέλνω χαιρετισμού. Το έχω διαφορετικό εγώ σε μια λίγη. Με μπερδεύει. Έλα φίλα τώρα γιατί ξέχασα να θέλω να πω. Λοιπόν, βαζελάκια, χανουμάκια, δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Θα... Ναι. Δεν ξέρετε και πώς θα γίνεται μπουρδέλο η πρόεδρη σας. Γεια σου Κίμωνα, όπως γίνατε... το πήρωνα. Κάτσε ρε και πότε. Κάτσε, θα σου πω εγώ. Όπως γίνατε στο ΆΚΑ, όπως γίνατε στη Λεωφόρο, που αγκαλιές αλαφούζω σε Ιβάν, δεν ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό τα χρήματα θα πάει, μόνοι σας θα παγωθείτε. Όχι, όσον αφορά το αγωνιστικό, θα πάει τσαπού σύννεφο. Καλά, εμάς να ξέρετε ότι μας τιμά να είσαστε μόνοι σας και όλοι μας. Δεν υπάρχει αυτό, ναι. Στην Ευρώπη, στον κόσμο που θα... Ρεάλο, τα είχαμε ξαναδεί ρε τάκι μου και κάποιες συμμαχίες. Τώρα δηλαδή λέγονται, θέλουν να λέγονται και μεγάλες ομάδες. Mm. Εντάξει, κατά καιρούς κάνανε κάποιες συμμαχίες να κερδίσουν κάτι ένα, ή σε κάποια επιτροπή συμμαχούσανε και αυτά να δείξουν την αντίδρασή τους. Δείτε ποια αντίδραση είναι στο ποδόσφαιρο, είναι η αντίδρασή σας όλοι. Να το πάρε ο Παντελής, φαίνει και εμάς. Τι λέγε εσύ τώρα. Γεια σου Παντελή.
αλλά τώρα αυτό το χάλι μας θυμά πολύ, ρε μάγκες. Έτσι, μάγκες το λέω για τους Ολυμπιακούς. Μας θυμά πολύ να έχετε νοηθεί όλες οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες, δηλαδή μέχρι τις Ολυμπιακές. Οι λεγόμενες, κατεφημισμών. Τόσο απροκάλυπτα ενάντια στον Ολυμπιακό. Δηλαδή τι έγινε, ρε θηρία. Να πάμε τώρα εμείς, Άκη, Ολυμπιακοί, να συμμαχίσουμε με μία από αυτή, δεν θέλω να πω και το όνομα. Δηλαδή, να συμμαχίσω με ένα από, από αυτά τα μπουρδέλα, να πάω να πάρω το πρωτάθλημα από το άλλο το μπουρδέλα. Όχι, να πάω το κλέψω. Δεν γίνεται. Να πάω το κλέψω, ναι. Ναι, να το κλέψω. Να πάω το δεν κλέψω. Γίνεται εμείς οι Ολυμπιακοί, να η διαφορά μας. Μία από τις διαφορές. Μία. Ναι, έτσι. Γιατί εσείς τα λέτε να είναι διαφορετικό να είσαι έτσι, είναι ναι. Διαφορετικό να είσαι αλλιώς. Τι διαφορετικό. Διαφορετικό να χάνω και να χειροκροτάω. Ναι, ναι, τι διαφορετικό. Ναι. Επειδή παίρνουν μεροκάματο ή είσαι βάσελ, είστε αψάντος. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν δρομολογηθεί τα θέματα της ομάδας. Α, θα βγει και ο πρόεδρος. Το πιο σημαντικό. Να δώσει τη συνέντευξη αυτή την οποία και πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού μας ρωτάγανε και εμάς τι γίνεται. Απλά να σας πούμε τι γίνεται. Ο άνθρωπος δεν ήθελε να επηρεάσει καταστάσεις. Ήθελε να πάει ακριβώς γιατί είναι κρυστάλλινης. Δεν έχει αποβληθεί τίποτα. Είναι καθαρός τελείως και ήθελε να πάει και ούτε να χρησιμοποιήσει. Να επηρεάσει κόσμο. Ούτε και να βάλει τον κόσμο μπροστινό όπως κάνουν οι άλλοι για να επηρεάσει κάποιες αποφάσεις. Ναι. Πήγε ακριβώς, αντιμετώπισε το όποιο κατηγορητήριο. Ψεύτικο. Τα είδατε με τα γνωστά αποτελέσματα, και τώρα απαλλαγμένος από αυτά. Και από, μπορεί όταν γίνει η συνέντευξη να έχει απαλλαγή και από περισσότερα, βέβαια. Έτσι, να πει κάποια πράγματα με το όνομά τους ακριβώς έτσι όπως γίνεται. Και δεν το έκανε μέχρι τώρα για να μην παρεξηγηθεί, να μην μπουν τώρα αυτοί εδώ που κάνουν την τρίχια τριχιά, ότι πάει να επηρεάσει τον κόσμο και να πάρει τον κόσμο μαζί του ή οτιδήποτε. Τον δρόμο που χάραξε μόνος του, τον συνεχίζει. Εμείς είμαστε αρρωγοί, δεν μας έχει χρησιμοποιήσει πουθενά. Τη βοήθειά μας βέβαια θα τη δώσουμε εκεί που πρέπει, στο γεμάτο γήπεδο. Εμείς δεν είμαστε τώρα οπαδοί για να τρέχουμε έξω από τα δικαστήρια. Είμαστε οπαδοί για να πηγαίνουμε στο γήπεδο. Ούτε έχει πανηγυρίσει ποτέ γκολ κανείς στην Ευελπίδων. Τα γκολ είναι στο Καραϊσκάκι, στη Λεωφόρο, στην Τούμπα, όπου αλλού στο ΆΚΑ. Όπου αλλού σας έχουμε γαζώσει. Παίζει ο Ολυμπιακός, εκεί πάμε και πανηγυρίζουμε. Οι πανηγυρισμοί για τα δικαστήρια είναι για τους πατελονάτους που δεν θέλουν πρωτάθλημα στα χαρτιά. Ναι. Να είχαμε να λέγαμε. Του κόλ τα 9 μέρα. Τα 9 μέρα και τα 12 μέρα. Έτσι. Με λίγα λόγια, χάλια πάει ο Ολυμπιακός. Εσείς πάτε πολύ καλά. Ναι. Μου άρεσε πολύ αυτό που ακούσαμε, που άκουσα σήμερα και το αλλάξαμε κιόλας στο. Όλοι μας και μόνοι σας, ναι. Γιατί αυτό, είσαστε μέσα στη φουκαραδοσύνη σας. Σας έχει φάει μοναξιά. Τρεις και ο κούκος. Σας έχει φάει μοναξιά. Τι, Τετάρτη έχουμε, Άκη μου. Τετάρτη είναι η παρουσίαση της φανέλας. Τι ώρα. 8 η ώρα στην πλατεία Αλεξάνδρας. Θα έχει πολλά. Με κόσμο. Θα υπάρχουν διάφορες εκπλήξεις, έτσι. Από εκεί και πέρα, ό,τι ακούτε περί μεταγραφικών και μαλλιάδων, κοντοκουρεμένων, οτιδήποτε, δεν έχει τελεσιδικήσει τίποτα, έτσι. Είναι όπως έχουμε πει κάποια πράγματα. Εδώ θα είμαστε. Ντιν! Από εκεί και πέρα, ντιν! Μοιραία! Ντιν! Άτσε να σε κάνω τα γκάζω, παιδί. Έτσι, όπως σας τα έχουμε πει εδώ με τις σπόντες που έχουμε πετάξει, ισχύουν όλα και οι σπόντες και τα τετράσποντα και τα τρίσποντα. Να βάλουμε μια ανατελεία, να πω κάτι για το γάμο που περάσαμε τέλεια. Αυτή η ανατελεία. Εσύ μου, από εσένα έχω μάθει. Εγώ πάντα την έβαζα κάτω. Και εγώ τον παπηλιό. Κάτω την έβαζα. Τελείωνα τη φράση και έβαζα τέλεια. Δεν πήγαινα και πάνω. Δεν πήγαινα και πάνω. Δεν πάνω την τέλεια. Ελά, ρε κουμπαράκι μου. Λοιπόν, να πούμε για το γάμο. Στο φίλο μας τον Πέτρο από το Πέραμα. Με τη Μαριτίνα. Με το κοριτσάκι που είναι ίδιο η μάνα του. Η Βούλα, έλα εσύ, έλα. Καμία σχέση, είναι το μοναδικό κορίτσι που δεν μοιάζει σε πατέρα. Έλα, ίδιο είναι. Πάμε με τα έχει πάρει, Με κέρασε ένα ουίσκι, μάνα του. Γεια
Γεια σου Πετράν. Γεια σου. Στη βάφτιση, λέω. Ναι. Στο γάμο της κόρης να δεις τι έχει να γίνει. Άμα ζούμε. Κάτσε, εκεί. Είναι τρίο και 15-18. Ου, άνετα. Άσε τώρα τα κορίτσια δεν παντρεύονται από τα 18. Αυτό είναι όμορφο, θα φύγει γρήγορα. Πάμε παρακάτω, έλα. Έχει το γραφείο συνοικισίο με Λούις. Λοιπόν, έλα, το Σαββάτο έχουμε και το συνέδριο, ναι. Το παγκόσμιο. Ξέρετε, όλοι οι συνδέσμοι θα είναι εκεί, από όλη την Ευρώπη, κόσμο, από Αμερική παντού. Από όλη την Ιφίλιο. Από όλη τη γη. Αλλά το πιο σημαντικό θα ήθελα για τον κόσμο που ρώταγε και πριν στα τηλέφωνα με έπαιρνε, την Τετάρτη 8 η ώρα είναι εκεί. Ναι, ναι, ναι. Φανέλα. Θα έχει πολλά έτσι... Happenings. Ναι. Ας το ξέρω εγώ τι σημαίνει. Ναι, εκπλήξεις ρε εκεί. Αυτό δεν είναι. Όχι, έχει κι άλλο. Ε. Με γαρνιτούρα είναι. Α, ωραία. Τέλος πάντων θα έχει πολλές εκπλήξεις. Ναι. Έτσι πυρεώτικα, τι happenings και... Έτσι τα λένε τώρα όσοι διοργανωτές. Ωραία. Προχωράει ο κόσμος. Είναι ένα event. Στις πάπι event. Ναι ρε, εκεί πάμε στο άλλο. Στα ισπανικά το ξέρεις το event. Ναι βέβαια. Πώς λέγεται. Τώρα ξέρεις τι θέλω να μιλήσουμε. Τι να πούμε. Για τις μουσικές τους. Ναι. Πάμε να δούμε το βίντεο που ρωτάει πολύ κόσμος που έκανε μπαμ. Και θα βάλουμε και αυτό με τους κουραμπιέδες. Με τη σκόνη των κουραμπιέδων. Θα το βάλουμε και εκείνον εκεί το βλάκα που κάνει έτσι. Το βάλουμε πιο μετά όμως. Πάμε να δούμε το βίντεο που ζητάει πολύ κόσμος προχτές. Τη μετακριτικά. Ναι. Να παίξει του Κονταρού. Το μπράβο. Βίντεο. Του Κονταρού, του Μανώλη. Ποιος είναι.
Ένα μήνυμα εδώ, φίλος που γράφει για το γυναικείο μπάσκετ, πώς... Πάρτε το. Αν προχωράει, ναι, θα το πάρω. Δεν κοιτάς. Να αυτός άνθρωπος. Το γιαγούρια, κέσα. Άσε με ρε με τα αγούρια. Δεν κάνει. Βλέπουνε τα παιδάκια, καπνίζουνε. Μία ώρα δεν βλέπει κανείς. Άσε που δεν βλέπει. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι, από μένα θα μάθω το τσιγάρο, ρε Άκη. Από σένα το μάθουν, αφού είσαι ρεάς τους. Τε βιρνέκ του, πώς το είπε. Ο Τακινέιτ. Σπανό. Λοιπόν, το γυναικείο μπάσκετ πώς πάει ένας. Θες να απαντήσεις. Όχι, πρέπει να. Δεν ξέρεις. Προχωράει και είναι μια χαρά. Καταπληκτικά. Σβήστε, σου λέω, δεν μπορώ το κάπνο. Σάπα, ρε Άκη. Δεν μπορώ. Μυρίζει. Λοιπόν. Αμπράβο. Και όχι μόνο εκεί, και είμαι στο γυναικείο και στο αντρικό το βόλεϊ οι μεταγραφές πάνε πολύ καλά. Το πρωτάθλημα θα είναι δικό μας εφέτος. Το μπάσκετ που ρωτάς, φίλε μου, οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ καλές. Ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα εφέτος. Έτσι, χοντρά-χοντρά στο είπα. Στο μπάσκετ. Πάει και αυτό το τσόκελο, συνεχίζεται βαζελάκια. Μου λένε δεν ακουγόμαστε καλά. Πού στην Αίγινα? Όχι, στην Αίγινα, στην Αίγινα ακουγόμαστε. Στη Βαγγεία εκεί πέρα που είναι ο Παντελής. Χαιρετίσματα. Και στον Νίκο το φίλο μου, τον Τριαντάφυλλο. Διακόπες από τώρα, Παντελής. Έχει το ξέρω. Και σταμάτα λίγο με τα σχόλια. Θα νομίζουν ότι. Όχι, είμαστε... Όλοι οι παμπλουτζοι θα νομίζουν. Όχι, ρε, το παιδί πήγε τώρα. Στην Αίγινα πήγε, πού πήγε. Γιατί εμείς που πάμε κάπρι. Τώρα εδώ στην Σαλαμίνα. Εσύ. Εγώ. Τι να κάνω. Να δώσω και εντάξει με τη φωνή, τη φτιάξαμε. Έλα, φτιάχτη στον κοντρόλ εκεί που εκεί στο... Τι έλεγες, Στάκη μου, κάτι έλεγες. Θα δώσω χαιρετισμό στο Γήθιο, στο Νάγκη και στο Λοσάντα. Δώσε εσύ τώρα καμιά δεκαετία. Όχι, τίπο, όχι, δεν δίνω πουθενά. Μην δώσει πιο μετά. Α, επίσης θα δώσω χαιρετισμού στο Μίτσο, στον Κορυδαλό. Από την Κοτούλα τη Μαριγό, Μιτσάρα. Πήρες χαμπαρί, τι εννοώ. Ήταν εδώ μαζί μας, Μίτσο. Χαιρετίσματα. Κάτι, παιδιά, ό,τι λέμε κάποια πράγματα, να έχετε το νου σας εδώ πέρα, γιατί βλέπω κάποια πεινήματα, να έχετε το νου σας. Είπαμε ότι έχουμε τίποτα, άστε το δικό μου. Ότι, γιατί άμα το κάνω πενταράκια, μετά θα πάμε πάλι αλλού. Να έχετε το νου σας, ό,τι λέμε είναι συγκεκριμένα, έτσι. Να τα αρπάζετε, δεν μπορεί να στα κάνουμε και πενταράκια. Άλλο, να έχουμε κάτι χειροπιαστό, θα πούμε είναι κάτι χειροπιαστό. Από εκεί και πέρα, σας λέμε ότι όπως σας τα είχαμε πει. Και μην ακούτε τρίτους ή μην διαβάζετε ότι έκλεισε ένας, ναι, έκλεισε άλλο. Ναι, και αυτό άλλο. Με τα site εκεί πέρα, μην μπερδεύεστε, ναι, πάλι. Αφού υπάρχει εδώ ενημέρωση, έτσι. Μην διαβάζετε, έκλεισε ένας, έκλεισε άλλος. Γιατί όλα είναι λεφτά, την Παρασκευή σας έχουμε νεότερα. Βαφτίζονται πολλοί Ολυμπιακοί και είναι Παναθηναϊκοί και γράφουν φοιτήλια, βάζουν κάποια μηνύματα, γράφουν τέλος πάντων κάποια κείμενα που είναι αυτό. Όλο μέσα στη φοιτηλιά και μέσα στην βρωμιά για να σας ξελογιάζουν. Για ένα μήνυμα εδώ που πέρασε, ναι, εγώ. Ότι... Άλλο, τι, άμα το κάνω 50 και τελείωσε. Καταλάβανε αυτοί με το μήνυμα. Βέβαια έχει δίκιο και ο Τάκης αυτό που λέει τώρα με τα site. Αν και έχουν λουφάξει, δεν τους βλέπω τώρα τόσο δραστήριους. Τι, τελείωσε το budget, εκεί πέρα. Το budget που όχι, επένδυση, αυτό, επένδυση, ναι, στα... Και επένδυση, δηλαδή, επένδυση που κάνουν αυτοί. Η επένδυση είναι στα φράγκα. Άκου, πάντα η επένδυση έχει σχέση με το οικονομικό. Να επενδύει στα δικαστικά και στις αποφάσεις και, και μέσω ραδιουργίας, ησικοφαντίας να επωφεληθείς, αυτό δεν λέγεται επένδυση, αυτό είναι πουστιά. Άλλο η πουστιά, άλλο η επένδυση. Η επένδυση είναι πληρώνω, όπως κάνει τώρα ο Μαρινάκης, που έχει αφήσει εκεί στην Επιτροφή στον πρόεδρο το, που είναι υπεύθυνος για τις μεταγραφές, ο οποίος είναι ο Μιχάλης ο Κουντούρης, έχει αφήσει ένα αξιοσέβαστο ποσό. Και ο Βρέτζος. Βέβαια, σε συνδυασμό, ναι, με το Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Γιάννη Βρέτζο, υπάρχει ένα ποσό ευκαταφρόνητο, το οποίο θα αξιοποιηθεί, θεωρούμε εμείς, και θα το διαπιστώσετε κι εσείς, καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Και έχουν μπει και άλλα λεφτά. Άλλο θα... αυτό, ό,τι ποσό και να είναι, και θα αξιοποιηθεί και άλλα. Στο έπακρο. Έτσι. Έτσι. Εσείς μείνετε εκεί. Είναι οι επενδύσεις. Δηλαδή, η επένδυση ίσον πληρώνω
και υποφελούμε. Εσείς μείνετε με τα σπρέι. Άλλο τώρα να... Τα πανώ, τα βρώμικα. Αυτή είναι η πραγματική επένδυση. Η άλλη επένδυση που κάνετε εσείς είναι η επένδυση της κουστιάς, η επένδυση της λάσπης, η επένδυση των πανώ, η επένδυση το σπρέι. Χούλιγκαν. Η επένδυση στις κυβερνητικές αποφάσεις. Η ελπίδα να επηρεάσουμε τη δικαιοσύνη, αυτά είναι επενδύσεις με ψέματα. Αυτά δεν λέγονται επένδυση, αυτά συγκαταλέγονται όλα μαζί. Ήσασταν η ομάδα της Πουστιάς, γίνατε η τριάδα της Πουστιάς. Έτσι. Τα ξέρετε, μας αρέσει πολύ το όλοι μας και μόνοι σας, γιατί μόνοι σας είσαστε και μόνοι σας θα καταλήξετε και θα σας αναγκάσει ο Ολυμπιακός να απομονωθείτε. Θα φύγουν και οι συμμαχίες και όλα μόλις πέσουν τα συμφέροντα για ένα σουβλάκι θα φάει ο ένας τον άλλον, αρετράκες. Και συμμαχίες μου κάνετε και παρουσιάζεστε και τέτοια. Και απαιτούμε και από την πολιτεία, έτσι, να δει τι γίνεται με αυτό το παρακράτος και το παραμάγαζο που πάνε να δημιουργήσουν κάποιοι με τις συμμαχίες που αν ήταν Ολυμπιακός στην οποιοδήποτε συμμαχία θα είχαν ξεσηκωθεί όλη η κοινωνία, θα είχε επιληφθεί βέβαια υπουργός. Γιατί, αλλά τώρα δεν έχει, κοιτάει αλλού, αληθωρίζει, αληθωρίζει, δε, θα σε πάμε εμείς να το δεις εκεί ακριβώς. Και να αληθωρίζεις και να μην αληθωρίζεις, εκεί θα σου πιάσουμε το κεφάλι, να σου πούμε κοίτα, ξεστραβώ σου που κάνεις ότι δεν κοιτάς. Και είναι και δική μου στροκαμιλισμούς αλλού, γιατί θα τον εχώσουμε όλο το στροκαμιλό μες στην άμμο. Όχι μόνο το κεφάλι, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Τι μόνο το κεφάλι και ο λαιμός είναι 8 μέτρα. Βαγγέλη Νικολάου, μιλάμε ρε. Αν δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Όπως και οι υπόλοιποι, 50ράκια δεν υπάρχουν από εδώ. Είπαμε κάποια πράγματα, όπως σας τα είπαμε, έτσι είναι. Θες να τα πεις άλλη μια φορά. Δεν έχει αλλάξει, όχι ρε, και κάποια άλλα που με ρωτάει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έτσι, θα δούμε. Πιστεύουμε μέσα στη βδομάδα να έχουμε νέα για τα μεταγραφικά από... Παντού. Ναι. Οι θέσεις είναι αυτές, συγκεκριμένες. Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες. Το εξτρέμ, το εξάρι και το center back. Και είναι και ένας άλλος που είναι εκτός πλάνων γενικώς. Είναι μια κατηγορία μόνος του. Θα δούμε. Α, το πιο σπουδαίο είναι. Δηλαδή τι άλλο θέλετε. Τι άλλο. Πάμε στις γραμμές, τι έχουμε. Πάμε και ξαναμιλάμε πάλι. Ωραία. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι μικρός, απαγορεύεται να μιλήσεις. Είσαι μικρός. Το μπαμπά σου, αγόρι μου πρώτα και μετά. Το μπαμπά σου, ας φτιάξεις το γάλα με τη μαμά σου. Όχι, ρε, άστο το παιδί, άκου. Όχι, του λέω και τι να κάνει. Άστο παιδί. Α τα γάλα τα ρε, μια ώρα το βράδυ θα πήγε γάλα το παιδί. Πότε θα το πιει το γάλα, ρε. Το πρωί. Τώρα πίνει Nesquik. Ελά, α πούμε. Καλησπέρα, πάλι. Όποιο είναι μικρός, θα βάζει τον πατέρα του να μιλάει και μετά θα λέει πάρτε και το γιο μου. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δαγί, καλησπέρα, Αγγί. Γεια σου, φίλε. Τι γίνεται. Καλά, λέγε, Φαράκο, άλλο θες να πεις, λέγε. Είδες, καλό βράδυ. Τι να γίνει, ρε. Μια χαρά σας πάμε. Γαζώνοντας. Πάμε, έλα. Καλησπέρα. Κάτσε να πω δύο κουβέντες, πάμε πεις, έλα. Εμπρός. Γεια σας. Να το, και εσύ. Και εσύ. Το ίδιο. Έφυγες. Από Θεσσαλονίκη, ο Παουκτζής. Ναι. Πάμε στον άλλο, να. Σας καταλαβαίνουμε να ξέρετε από τη χρειά της φωνής. Ποιος είναι Ολυμπιακός, έτσι δεν τα ξέρετε αυτά. Εδώ υπάρχει μια δημοκρατία, θα μιλάτε όλοι, αλλά χωρίς βρισχές. Αν θέλετε, αν δεν θέλετε, αλλού. Όποιος λέει την αλήθεια θα μιλάει. Ναι. Με μανδύα άλλο... Και όποιος δεν είναι μπαμπές και δεν στείνει ενέδρες. Είτε στην Παιανία, είτε αλλού. Θα τα πάμε όλα μαζί. Μη φορτώσω και σας πω κι άλλα. Μουνάκια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εμπρός. Ναι. Νέξι και ξερός. Πάμε. Στον άλλο. Καλησπέρα. Τάσεστε και ευγενικοί, όπως είμαστε και εμείς. Εμπρός. Έλα, φίλε μου. Έλα. Καλησπέρα. Έλα. Εδώ είμαστε. Έλα, άστο να ρε, τι έλα, ρε, τι να ακούω. Εδώ είμαστε. Θα ξυπνήσει το μωρό, έλα, εντάξει, άστο, θα ξυπνήσει το μωρό, πάμε, στον άλλο να.
Αφού μιλάνε μεταξύ τους, τι να πούνε. Τώρα ντρέπεται ένας, βάλανε ένα μπροστινό και ντρέπεται ο άλλος και λέει τι να πω τώρα. Και λέει ο άλλος, δεν είπες να μιλήσει εσύ. Θέλει και μια βοήθεια, ρε. Τι βοήθεια θα θέλει να από τον άλλο. Άνθρωπος. Και τι είμαστε. Δεν μιλάει όπου να είναι. Μπαμπούλες. Δεν μιλάει όπου να είναι, ρε. Όχι, άμα έχει πουσιά. Μιλάει σε Ολυμπιακούς που τρέμεται. Δεν θέλετε καμιά βοήθεια. Γι' αυτό έρχεσαι και 10 μαζί. Δεν θέλετε. Γιατί πάτε, πάει η χέση μου. Πουστράκια. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Έλα, παιδιά. Εδώ είμαστε. Εγώ μιλάω. Ναι, έλα, έλα, ρε, παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, Στέφανος από Βίρονα. Τα είχαμε ξαναπεί. Ναι. Ή ακριβώς όπως τα λέγαμε. Όπως τα έλεγα και τότε, πού επενδύουν όλοι αυτοί. Φάνηκαν άμεσα στον Τάκη. Βέβαια, δεν μάσαει ο δικός μας. Όχι, εντάξει. Μόνο εγώ, όλοι Ολυμπιακοί. Ε, όπως και όλοι, ναι. Έτσι. Εσύ ρε Τάκη, εντάξει, δεν πέθεσαι. Μετά από αυτό το προηγούμενο που είχες πει, μας συγκίνησες όλους. Μου κλάσανε τα φρύδια. Καλά το πήγες. Το ξέρουμε. Μην το ρωτήσω. Λοιπόν, όπως και να έχει, εγώ χάρηκα, όπως τα είπε και ο Άκης, πάρα πάρα πολύ συγκροτημένα και αναλυτικά, ξανά, για μια ακόμα φορά, ο Άκης είναι οργανωτικός, ο Τάκης είναι η μεγάλη αγάπη, είναι μεγάλη πόρωση, ας πούμε, εκεί η δική μας. Ο Άκης θα οργανώνει. Όλος ο κόσμος πρέπει να καταλάβει το εξής. Κάτσε, ο Άκης θα οργανώνει, εγώ τα κάνω μπάχαλο. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, όλα χρειάζονται. Το θέμα είναι βέβαια ότι έτσι κι αλλιώς τα λέμε έτσι, αλλά εμείς δεν κάνουμε ούτε τους χουλιγανισμούς, ούτε τους μεγάλους. Ούτε και στείλουμε ενέδρες εμείς οι Ολυμπιακοί. Εμείς πάμε στο κήπεδο και έχουμε μάθει να αγαπάμε. Και να αγαπάμε έτσι, το ποδόσφαιρο. Αυτό ακριβώς λέω, ρε παιδιά. Εμείς πάνω απ' όλα αγαπάμε την ομάδα μας και δεν αγαπάμε να μισούμε τους άλλους. Αυτό είναι. Εμείς, αυτή είναι η διαφορά μας σε όλα τα αθλήματα. Αν θέλουν να το καταλάβουν, ας δούνε τον ερασιτέχνη που έχουν κρατήσει αυτοί. Σωστό. Που είμαστε εμείς. 35-0 κούπες. Ό,τι θέλουν να σου πει. Αυτό ακριβώς. Όπου και να κοιτάξουν, Στέφανε, όχι μόνο το ερασιτέχνη, όπου και να κοιτάξουν, θα δουν τη διαφορά. Όπου και να κοιτάξουν, ρε παιδιά, δηλαδή αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός είναι ένας και μοναδικός. Τελείως. Λοιπόν, πάντως, εγώ λυπάμαι πάρα πολύ για την κατάρτιση αυτή των υπολοιπών. Εγώ καθόλου. Λυπάμαι και προβληματίζομαι, βέβαια. Γιατί έχουν ο καθένας ό,τι του αξίζει. Δεν ξέρω πώς θα πάει και το πράγμα. Στέφανε, να πάνε στα τσακίδια. Ο καθένας παίρνει ό,τι του αξίζει αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό και δεύτερον, εγώ δεν τους λυπάμαι καθόλου. Τι να λυπηθώ, τη βρωμιά τους! Λυπάμαι εμάς που έχουν κάνει τα νεύρα κοτσίδια. Τι βρωμιά τους να λυπηθώ! Στέφανε! Με την ασχήμια και την επένδυση. Στέφανε, να προχωράμε. Ένα λεπτό. Εκτός από ένα πρόσκαιρο εκνευρισμό που μπορεί να σου προκαλέσει μία είδηση η οποία ξέρεις ότι είναι ψευδής και ξέρεις ότι την ξέρει όλη η Ελλάδα ότι είναι ψευδής, έτσι, ή μία ανακοίνωση, τίποτα άλλο δεν έχουν να μας κάνουν. Δηλαδή τα αποτελέσματα μετράνε. Δηλαδή δεν γίνεται μάχη με τις κούπες. Δεν τις έχουμε φέρει ακόμα γιατί δεν χωράνε. Ναι, τι έγινε, έτσι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ψάχνουμε να βρούμε φορτηγό. Φορτηγό δεν υπάρχει. Πότε θα τις φέρουμε να τις δε. Δεν βρίσκουμε φορτηγό. Κάτι θα γίνει. Καταλάβες. Άκου, σίγουρα και εγώ και ο καθένας μας εκνευρίζεται βλέποντας τώρα μια συμπεριφορά ή μια αντίδραση ή μια ανακοίνωση από αυτούς, έτσι, η οποία ποτέ δεν είναι, είναι πάντα σε αντιδιαστολή με την αλήθεια, πάντα τσακωμένη με την αλήθεια. Βέβαια. Σίγουρα. Αλίμονο, δεν κάνει κανείς μας τον υπεράνω. Θέλετε αυτό μας το πράγμα, μας προκαλεί ένα εκνευρισμό, σίγουρα. Εκνευρίζεσαι. Μέχρι εκεί, άμα τα βάλεις κάτω, εντάξει, προτιμώ να έχω τον εκνευρισμό, έτσι που και που κανένα εκνευρισμό και να παίρνω εγώ τα πρωταθλήματα. Εγώ ξέρετε τι λέω, ότι όσο μικραίνει, τόσο κακιώνει. Έτσι είναι. Όσο μικραίνει αυτό το πράσινο πραγματάκι, ναι, τόσο κακιώνει. Ο λαός το λέει αλλιώς. Ο λαός. Της κοντής τσολής στα μαλλιά της στέλνε. Έτσι το λέει ο λαός. Μια που μιλάς για μεγέθη. Όχι, εγώ το ξέρω αλλιώς από το Καραϊσκάκι. Εγώ το ξέρω αλλιώς από το Καραϊσκάκι. Όσο νυχτώνει, η τσαπού μεγαλώνει. Έτσι ξηγείται ο Ολυμπιακός. Έτσι. Σου ρωτήνει. Τελείως έτσι ρε, δείξε το ξανά έτσι ρε φίλε. Το έχουν βάλει πιο κάτω, πού το πήγατε. Πάντως παιδιά, θα κρατεί να είμαστε συσπηρωμένοι. Δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό καταφέρανε.
να μας συσπυρώσουν τελείως, διότι αυτή η πράξη τώρα που έγινε και η τελευταία, όπως και μια σωρία, όπως τα λέγαμε και τις προάλλες που θυμάστε, μια σωρία πράξεων που έχουν πέρασει στον ντούκου, ρε παιδιά. Στον ντούκου, δηλαδή, πού είναι αυτές, ας πούμε. Και η τελευταία τώρα, η τελευταία τιμωρία, λέει, του... Παράνομο πράξεων. Ήταν μόλις 6 μήνες και 24 χιλιάρικα. Γιατί, για να λέει, στον τάφο τώρα, δηλαδή, με πράγματα που μπαίνεις φυλακή, μπαίνεις αυτό, πας αυτό φόρο, τουλάχιστον. Ναι, δεν γίνεται, ναι. Δηλαδή. Δεν γίνεται να τόση αυχήμια. Τόσο κατάντια. Γίνεται, η κατάντια. Αυτό είναι κατάντια. Είναι μη άνθρωπο. Αυτό που είπε. Τόσο που δεν παίρνει άλλο. Κάτσε. Τόσο που δεν παίρνει άλλο. Κάτσε, ρε φίλε. Αυτό που είπε αυτά στο Σπανούλι είναι μη άνθρωπο. Δεν είναι άνθρωπο. Αφού είπε αυτό. Και απορώ πόσο έχει περάσει το απειρόβλητο τέτοια φυσιογνωμία. Ναι. Στον αθλητισμό δεν έχω δει πιο συχάμενο. Έτσι είναι. Άμα τρως πολλά γλυκά με κουραμπιέδες και με να έχει σκόνη επάνω, αυτά τραβάς. Και άλλοι τρώγανε κουράμπια, αλλά δεν κάνανε έτσι. Ναι, όχι, αυτό τον πειράζει. Έχει πολύ κακό ποιότητα. Όχι, τον πειράζει και δίνει και το λες. Τον πειράζει και δίνει και το λες. Δίνει και το λες. Τα μάθαμε, τα μαθαίνουμε. Τα λέτε, ρε. Βασιλάκια, έλα να σας πω. Καταρχήν, για να ξέρετε. Κάτσε λίγο, ρε. Στέφανε. Στέφανε. Δεν στέφανε. Πώ θέλει να τα ακούει. Δεν θε να μαθαίνει και πέντε πράγματα. Είναι απίστευτα που έχει κάνει και οι ασχήμιες που έχει πει κατά του Ολυμπιακού και όλα που έχει κάνει. Όχι, έχει κάνει. Είναι αυτεπάγγελτα όλα. Λοιπόν, επειδή είναι. Κάτσε με τα αυτεπάγγελτα, ρε. Στέφανε, επειδή. Δεν είναι και τίποτα μπεσαλίδες και μιλάνε και μεταξύ τους, είναι και άλλοι. Ρε παιδιά, άκουλε να ακούσεις, λέμε τώρα, τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Ρε Στέφανε, κάτσε να μάθεις δύο πράγματα. Σε ανθρώπους, σε αθλητές, σε διαιτητές και για παράδειγμα. Ρε Στέφανε, Στέφανε, άκουλε δύο πράγματα με τους αθλητές. Όλος ήμινας, δεν έχουμε πει δύο κουβέντες. Να μάθεις, δεν θέλεις. Λοιπόν, επειδή η ρουφιανιά τους δεν εξαντλείται μόνο στην UEFA και σε αυτά. Είναι και μεταξύ τους ρουφιάνοι. Έτσι. Και επειδή είναι και, κάτσε λίγο, και επειδή είναι και μεταξύ τους ρουφιάνοι, είπανε και ποιος έδωσε τις εντολές. Ναι. Και ξέρουμε και ποιος ήταν και εκεί. Και ποιος ήταν και εκεί. Αν ήταν ψηλός ή κοντός. Και ποιος ήταν και εκεί, έτσι. Ήταν κανένας ψηλός που έδωσε εντολές. Λοιπόν, ναι. Σε κανένα πιο κοντό. Ή κανείς άλλος που συνέχεια σκουπίζεται. Ναι. Έτσι. Να, για να μαθαίνουμε κάποια πράγματα και για να μην χρεώνουμε και κάποιους άλλους. Που και αυτοί που στήδες είναι, αλλά δεν αξίζουν τώρα αυτή τη δεδομένη στιγμή χρεώματος. Πολύ μου άρεσε αυτό. Κατάλαβες. Κατάλαβα, ρε παιδιά, να τα λέτε μόνο και να συσπηρωθούμε όλοι όπως πρέπει. Λοιπόν, άκουτο. Να γνωρίζουμε, είναι πολύ σημαντικό για τους νεότερους, όχι για εμάς, έτσι. Για τους νεότερους να έχουν καλά στο μυαλό τους τι εστί το κύκλωμα των υπολείπων. Άρα, τώρα εξηγεί, Αντών. Στέφανε, Τετάρτη, 8 η ώρα στην πλατεία Αλεξάνδρα, στο Καραϊσκή. Παιδιά, θα χαρώ πολύ να τα δώσετε. Έλα εκεί να δεις τα happenings. Χαίρομαι μόνο που σας ακούω. Μόνο που μπορώ και σας βλέπω έτσι. Έλα δεις η καινούργια φανέλα Adidas. Μπορώ έτσι που είναι Δευτέρα και Παρασκευή. Και χαίρομαι να παρακολουθώ. Ό,τι μπορώ πηγαίνω λίγο ίσως. Αλλά πάνω απ' όλα ο Ολυμπιακός δεν μετρέται. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, σωστό. Δεν υπάρχει Ολυμπιακό μετρό στην καρδιά σου να τον έχεις. Εγώ σας χαίρομαι και τους δύο πάρα πολύ. Όπως και όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού που ξέρει πως αγαπάει. Και όχι μισή. Χαίρομαστε ένα στον άλλο. Και όλα τα άλλα αφήνουμε. Ανυπομονώ. Δεν είναι χαζός ο κόσμος, καταλαβαίνει. Ναι. Ανυπομονώ, ρε Στέφανε, να περάσουν 62 μέρες, να είναι 24 Αυγούστου, πρώτη αγωνιστική στο Καραϊσκάκι, με όποιο πούστη παίξουμε, να βάλουμε 8 γκολ. Τα καρέ, εγώ αυτό που είπες, αυτό το πάω με τα χίλια και δηλαδή, τώρα ειδικά έχω κουρδιστεί, αυτό το πρωτάθλημα το θέλω περισσότερο από κάθε άλλο. Δεν υπάρχει, μπράβο. Σαν τρελός έκανα και κατάλα, αλλά αυτό το θέλω περισσότερο από όλα, ρε μαγκά. Έτσι. Εντάξει, ναι, αυτό σου, το Στέφανε. Θέλουμε περισσότερο από όλα τα άλλα. Γεια σου Στέφανε. Για χαρά, ευχαριστούμε που πήρες. Λοιπόν, και όσον αφορά και για τα διαρκείας που θα βγουν από τον άλλο μήνα, αρχές του Ιουλίου, εγώ πιστεύω βάσει των μεταγραφών και βάσει αυτά που ακούω και που θα γίνουν, η ομάδα μας θα είναι πάρα πολύ καλύτερη. Είναι θέμα για γιατί το χαμηλώνεις? Ναι, χαμηλώσε το. Εγώ ξέρω, αυτά είναι πολύ παλιά τηλέφωνα. Τι παλιό, Ριάκη. Έλα, Τάκη, τώρα με τη μανιβέλα είναι. Μόνο σε smartphone. Άκου τώρα. Ξέρω. Ναι, Ριάκη, εντάξει. Λοιπόν.
θα περάσουμε τα 16.000 διαρκείας. Ποια? Εγώ είδες τι νούμερο έβαλα, δεν έβαλα. Είσαι ταπεινός, φίλε, ναι. Είσαι πάντα μετριόφρο. Βέβαια. Καλησπέρα. Και όχι τον 60 ευρώ, το 60 ευρώ διαρκείας. Όχι. Καλά παρεπιπτόντως, σας κοιτάξει και το Υπουργείο Οικονομικών. Τι παραθέκει η συμμαχία. Τι γίνεται εκεί πέρα τώρα που έχει πληρώνει 190 ευρώ. Φαίνεται ότι πληρώνουν 60 και όλα τα άλλα πάνε δωρεές. Τα μισά στους άλλους που τα τρώνε. Για να κλέβουμε την εφορία. Και τα άλλα μισά κλέβουν την εφορία. Η Παναθηναϊκή Συμμαχία είναι για να κλέβει την εφορία. Κύριε Υπουργέ Οικονομικό, κύριε Κοντονή. Που κόπτεσαι. Όχι, ο Παρουφάκης είναι εκεί. Εντάξει, είναι κι άλλοι. Ναι, πρέπει να του... αφού δεν κόπτεται. Πώς βγήκε και πετάχτηκε και είπε για τον ΠΑΟΚ, για τον Μπουκάλι στο βόλεϊ, ναι, ο Κοντονής. Να, τον βοηθάμε. Ναι, βέβαια. Τον βέβαια, σε βοηθάμε. Πάσε, όλοι πασχίζουμε εδώ πέρα να βγάλουμε τα λεφτά να πληρωθούν οι συνταξιούχοι. Γιατί... Κοιτάξτε λίγο και από εκεί τι γίνεται. Αυτή την κυβέρνηση την ψηφίσανε και αριστεροί Ολυμπιακοί. Δεν είναι μόνο από τους άλλους. Όχι, δεν έχουν ψηφίσει και Ολυμπιακοί, αλλιώς δεν βγαίνει καμιά κυβέρνηση. Δεν γίνεται, αλλιώς. Δεν βγαίνει καμιά αν κυβέρνηση. Αν ψηφίσουν Ολυμπιακοί, δεν βγαίνει. Αν δεν ψηφίσουν τα 6,5 εκατομμύρια, δεν βγαίνει καμιά κυβέρνηση. Και επειδή θέλουμε να είστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και της διαφάνειας και της ισονομίας και της οπολιτείας, ναι. Σας βοηθάμε γιατί μπορεί να έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις και να μην προλαβαίνετε να τα βλέπετε του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ και να βλέπετε μόνο του Ολυμπιακού, αυτά που δεν υπάρχουν. Κοιτάξτε... Επειδή σας βοηθάμε, ξεστραβωθείτε, δείτε και εκεί πέρα τι γίνεται. Κοιτάξτε και ποιοι άλλοι κάνουν και τίποτα λαθρεμπορία. Κρίμα είναι να φέρει ο άλλος λαθρεμπορία τσιγάρα. Και να τα πουλάνε ένα ευρώ ή να όλο θα κάνει λαθρεμπόριο πετρελαίου. Κρίμα είναι να χάνει το κράτος 5 δις το χρόνο από τους λαθρέμπορους. Ψάξτε, βρέστε τους, μπαμ κάνει. Για πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο άλλος επενδύει εδώ. Ο Αγγελόπουλος 50 εκατομμύρια εφορία από τους παίκτες. Ο Μαρινάκης 50 εκατομμύρια εφορία. Ο Εραστέχνης 3-4 εκατομμύρια εφορία παιχτών. Τι γίνεται εκεί, μόνο εμείς εφορία. Και οι άλλοι συμμαχία φτιάχνουν ένα κόλπο εκεί να κλέβουν λεφτά. Ναι, και τι, και ο υπουργός να είναι με τους κλέφτες. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ο Αλιμπαμπά να είναι με τους 40 κλέφτες ή μόνος του θα είναι ή με τον νοικοκύρη. Με την νομιμότητα. Έτσι, με την νομιμότητα. Όχι με τις καλκευμένες κατηγορίες. Βάλαμε εδώ κάποια βίντεο την περασμένη εβδομάδα. Ρουμανία δεν μπορεί να πάει κάποιος πρόεδρος του. Τι δεν μπορεί να πάει. Δεν πήγα από το όνομα του Παναγιώτη. Βενεζουέλα δεν μπορεί να πάει και δεν μπορεί να πάει εκεί ο άνθρωπος. Τι το κυνηγάνε, γιατί. Α πάει να μαζέψει εκεί στην Βενεζουέλα σε κάποια παράδειγμα. Επειδή οι ψαράδες πια δεν ψαρεύουν ψάρια. Γιατί δεν μπορεί να πάει αυτός ο άνθρωπος εκεί. Καλάρι ο Ζέπος της Βενεζουέλας και βγάζει σακούλες και πετρέλαια. Ναι. Αντί να βγάλει καλαμάρια. Αυτά είναι. Ο Ζεπίνιο. Κύριε Θωμάιδη που πρέπει να ψάχνει. Ναι, ναι, τα ψάξει πολύ. Παρεπιπτόντως, τι έγινε τώρα, δεν έχουμε πολύ Ολυμπιακό αυτή την εβδομάδα. Πήγαμε αλλού. Ναι. Τι έγινε, ρε. Πάει το αμεροκάμα τα πέσουν οι αγωγές τώρα. Μάλλη, δεν βλέπω να το βγάζεις τα πέσουν το καινούριο χρόνο. Τώρα που θα πέσουν οι αγωγές θα δούμε ποιος θα τα πρωτοπληρώσει. Θα φας πούλημα και από εκεί. Και όσον αφορά και αγωγές έχουν πέσει και για κάτι πανό. Μην τα ξεχνάμε. Εσείς τα μπάσταρδα του Παναθηναϊκού. Οι συγκεκριμένοι μπάσταρδοι με τα πανό έχουν αγωγές κι αυτοί. Λοιπόν, σας βάζει κάποιος σας και τα γράφετε κορόιδα. Η αυλονή του λίγου βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ κάθε Δευτέρα στο Sky με το Θωμαρίδη. Τι ρόλο βαράει, κυρία, δεν ξέρω τι ρόλο βαράει. Το ξέρω ότι δεν πρόκειται να είναι βουλευτής στις επόμενες εκλογές, απλά όπως και ο καθένας. Μάκες με προπονητή, τι γίνεται, προπονητής είπαμε του Ολυμπιακού είναι ο Μάρκο Σίλβα. Μπορεί να μην έχει ανακοινωθεί. Τα ανακοινώνουμε, ρωτάει. Ναι. Ανακοινώνουμε, εμείς το λέμε εμείς τώρα, με όλη την ευθύνη των λόγων μας. Όχι, το έχει ανακοινωθεί. Ναι. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Πάμε και εδώ αύριο, μεθαύριο. Πότε, εντάξει, ναι. Σας λέμε εμείς ωραία, γίνει, ναι. Για να μην ανησυχεί ο κόσμος. Εντάξει, πάμε. Ο σχεδιασμός γίνεται σε συνεννόηση με τον Μάρκο Σίλβα. Ούτε στραματώνει, ούτε αυτά που σας γράφουν. Έτσι. Ένας άλλος φίλος λέει: είμαι στη διάθεση του Προέδρου μας. Ξέρω πολλά για τον Λαθρέμπορα. Άκη, πες ποια site παραπληροφορούν. Είναι σημαντικό. Ναι, του, βέβαια, υπάρχει πες, το Sport FM. Μπράβο. Τι ποια site. Υπάρχουν τόσες εφημερίδες, η Espresso, η Live Sport. Συγκεκριμένα, τι ποια site. Μάγκες, τα καταλαβαίνετε από αυτά που ακούτε. Άκου.
Όποιο site ακούτε ή διαβάζετε και πιάνετε τον εαυτό σας να εκνευρίζετε, είναι βαζέλικο. Όλοι ξέρουμε, οι Ολυμπιακοί, κανείς, δόξα τω Θεώ, δεν είναι ενημέρωτος. Ξέρει, είναι κοντά στην ομάδα κάθε φίλαδος του Ολυμπιακού, ξέρει ποιος είναι ο Ολυμπιακός και ξέρει και ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Θα το βγάζετε και μόνοι σας, αλλά σας λέω σε πρώτη φάση, κάτι Sport FM, κάτι SDNA, αυτά ούτε από περιέργεια να παίρνουν κλικ, να δεις τι γράφουνε. Γιατί μπαίνει ο άλλος, λέει, για να δω τι γράφουνε αυτοί στη Δέσποινα. Παίρνει κλικ. Τίποτα, ούτε από περιέργεια. Έχω μάθει ότι θα κλείσουν οι συνδέσμοι, παιδιά. Ισχύει κάτι τέτοιο. Μπορούμε να πάμε να κάνουμε την εγγραφή μας. Δεν ξέρουμε, φίλοι, είναι μαρφρόδιλη κατάσταση. Είναι η αριστερή κυβέρνηση που κλείνει τους συνδέσμους, αλλά όλα τα άλλα τα αφήνει. Θα δούμε τώρα εκεί πέρα. Μάλλον τους έχουν πει οι άλλοι για τους συνδέσμους. Άλλοι τους έχουν πει. Τους αρέσει τον μπάχαλο εκεί. Ναι. Καταρχήν, αν θέλει τη γνώμη μου εδώ, καλύτερα να είναι οργανωμένοι, σωστό, βέβαια, κάποιοι, παρά να είναι ανοργάνωτοι, ναι, έτσι. Και για το ίδιο το κράτος το λέω εγώ, άλλο που δεν ξέρουν τι γίνεται το κάθε τούβλο. Αδέρφια, θέλουμε σε κάποια εκπομπή να είναι και ο πρόεδρος εκεί μαζί σας, μαζί σας να τρελαθούμε τελείως. Γύθι 7, βγάλτε τα όλα στη φόρα να μάθει ο κόσμος τις ρομιές τους. Άλλο μήνυμα αυτό. Θα ανοίξω κανένα τηλέφωνο από τους άλλους ή αυτοί συνεννοούνται με σήματα μόνος. Τι ξεφτύλα είναι αυτή? Ναι, πρόκειται περί ξεφτύλας. Εδώ υπάρχει. Εδώ πάτε να κατασκευάσετε εγκληματικές οργανώσεις και δεν κοιτάτε το έγκλημα το ίδιο που είναι μπροστά στα μάτια σας και μιλάτε και συνδιαλέγεστε και συναναστρέφεστε. Αυτοί είναι οι ίδιοι εγκληματίες, η ίδια εγκληματική οργάνωση. Και οι ίδιοι αβανταδόρινοι δημοσιογράφοι που γράφουν, που τους βάζετε να γράφουν για εγκληματικές οργανώσεις, αποκρύπτοντας τη δικιά τους εγκληματική οργάνωση, την κανονική. Τη νέα σεζόν θα ζητήσω συγγνώμη όλοι οι απατεώνες από το λαό του Θρύλου και από το Μαρινάκι. Δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Δεν θέλουμε η συγγνώμη. Θα την καταλάβουν το βράδυ που πάνε να κοιμηθούν στο σπιτάκι τους. Όχι, όταν είναι η τσαπού βαθιά, ναι, και το βράδυ πάνε να κοιμηθείς και μαλώνει με τις κουβέρτες, στόμα. Εκεί είναι. Και όπως από εδώ κάποιοι που βγαίνετε και παίρνετε τηλέφωνα, δεν θέλουμε να μας λέτε. Λέμε για αυτούς της συμμαχίας όλοι, της Τρόικας. Αν γίνεται, για να βγάλουμε και άκρη και εμείς έχουμε βγάλει, αλλά να σας βοηθήσουμε να βγάλετε κι εσείς και στη ζωή σας γενικότερα και σαν άνθρωποι και σαν χαρακτήρες, να μας δείτε αυτά που σκέφτεστε πρωτού πάνε να κοιμηθείτε. Τότε θα κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση, να το ξέρετε, θα είστε σίγουροι. Γιατί είναι η αλήθεια, πρωτού πάνε να κοιμηθείτε, σκαλά τα έλεγα όλο το πρωί, τι μαλάκες είμαστε, όμως πάλι τα αρχίδια μας θα πάρουμε φέτος. Αυτά θα λέτε όταν μιλάτε με εμάς. Έτσι, πάμε. Εμπρός. Έλα ρε. Μωρή, γεια σου. Γεια σου Μωρή, καλή νύχτα. Ρε στον πατέρα σου, στον φίλο σου και τέτοια. Δεν λέω στη μάνα, θα θέλουμε... στον πατέρα σου, στη θεία σου. Μωρή, τα ρε αλλού. Καλησπέρα. Άμα οπουδήποτε έχεις πάρει τηλέφωνο και έχεις πει έλα ρε και σου έχουν μιλήσει, αν έχεις την απέτηση να απαντήσουμε εμείς από εδώ, όχι, είσαι γελασμένος. Εμείς σας απαντάμε μόνο έτσι. Πάρε σένα στη θηούλα σου, πάρε στον παππούλη σου, πάρε οπουδήποτε και πες το ελάρε, και άμα δεν στο κλείσει, δεν θα στο κλείσουμε κι εμείς. Πουστράκια, εντάξει Μωρή. Πουστράκια που έχετε πρόεδρο που σας βάζει και βάφετε κάγκελα και τον ανέχεστε, αλλά παίρνετε ημεροκάματο η πρώτη. Που παρεπιπτόντως πρέπει να πει. Ο άλλος σας λέει για γήπεδο. Εδώ και δύο χρόνια θα ανέβουμε αλφαδική. Από τη γάμα στην αλφα θα ανέβουμε αλφαδική και θα έχουμε και γήπεδο. Πάρτε το γήπεδο. Θα γίνει ρε και το γήπεδο, περιμένετε. Σας έκανε και μέτοχους τότε. Πάλι να σας κάνει. Παρεπιπτόντως, βάλτε και παλιότερες εκπομπές να δείτε ότι είμαστε πιο τίμοι απέναντί σας. Σε σένα που λες έλα ρε, που είσαι μωρή κανονικά, έτσι. Να δείτε ότι είμαστε τίμοι, δεν καθόμαστε εμείς. Αυτό είναι χαρακτηριστικό το μεγάλο. Δεν μπαίνουμε εμείς τώρα, ούτε πολιτική κάνουμε, ούτε τίποτα. Εμείς σας λέμε την αλήθεια. Η μόνη δεν που θέλετε να την δείτε, εμείς είμαστε. Δεν θέλετε να την δείτε. Δεν θέλετε να την δείτε. Ακούτε εκεί. Θα διαπιστώνετε όμως σιγά σιγά. Είδατε, εμείς σας έχουμε πει ότι σαν λέμε στη στάση, βγαίνει στο λεωφορείο. Στο τέρμα. Όχι στο τέρμα, στην επόμενη στάση τα έχετε δει. Ναι, τα έχετε δει. Έτσι, μόλις ανέβετε στο λεωφορείο, τα έχετε δει. Εμείς πάλι για να είμαστε εντάξει με τους εαυτούς μας το κάνουμε, όχι για σας. Μην νομίζω ότι έχουμε καμιά πρόθεση να σας. Αλλά απλά δεν γουστάρουμε να λέμε ψέματα.
Γιατί μας μπερδεύουν εμάς τα ψέματα. Δηλαδή αυτό ακριβώς που έχετε πάθει εσείς δεν θέλουμε να το πάθουμε εμείς. Εμείς έχουμε δηλαδή εκεί τον δρόμο της αλήθειας, την μπάλα μας να βλέπουμε. Δεν πάει καλά Ολυμπιακός. Δεν πάει καλά Ολυμπιακός, το λέμε. Δεν παίζει καλή μπάλα Ολυμπιακός. Το χαλασές. Ναι. Ωραία, πάμε σε πάμε ένα βίντεο. Βίντεο του. Να το δείτε εσείς Βαζαράκι αφιερωμένο από μένα. Στον πρόεδρό σας. Το χάλασε και αυτό. Τόσα λεφτά μας. Να απαντήσω στο φίλο τον Δημήτρη από την Πύλο ότι τα διαρκείας από Ιούλιο, αρχής Ιουλίου και στα άλλα αθλήματα θα σας ενημερώσουμε. Για την Παρασκευή, ναι. Και για ερασιτέχνη. Ναι. Και ερασιτέχνη θα πούμε παιδιά την Παρασκευή. Θα σας πούμε. Εντάξει, και αυτό είναι και αυτή η εκπομπή. Δηλαδή, ό,τι ερωτήματα μας βάζετε, τα. Πάμε τώρα την Τετάρτη, πλατεία Αλεξάνδρας, 8 η ώρα, στα γραφεία. Να δούμε τη φανέλα. Βρήκαμε φορτηγό. Βρήκαμε. Η Ελένη, φίλη μου. Οδηγεί φορτηγό. Όλα τα. Ναι. Μεγάλο τελικά. Ό,τι θέλεις, ναι. Ωραία. Του ερασιτέχνη να μπουν στο πίσω μέρος του. Τη πάει μπροστά. Ρημουλκό μετά ρημουλκουμένου. Και του μπάσκετ. Έχουμε πολλά. Ελένη, εσύ να τα φέρεις τελείως. Έκλεισε. Ωραία. Καλησπέρα. Σκάνια. Μάγκυρης. Ωραία. Εμπρός. Στάγκερ. Δεν ξέρω τι να πω. Συμβαίνει. Άστε, καλά, καλώς. Και μαρού στενή. Ναι, θα βρεις. Ναι. Θα βρεις, φιλαράκο. Κοροϊδεύεις έτσι. Μα ναι, όμως είσαι Αλβανό. Είναι αγάπη αυτό το σύνθημα και γενικά το σήμα της ομάδας μας. Εσύ ξέρεις τι σου συμβαίνει. Είχατε στην αρχή που ιδρυθήκατε το 8, είχατε ροζ φανέλα. Την αλλάξατε μετά. Μετά βάλατε 1924, ότι πότε, ούτε ξέρετε πότε. 8. 8 λένε. Mm. Μετά πήραν κάποια του Πανελλήνου κάποια χαρτιά να παίξουν στο πρωτάθλημα. Μετά SS μπάλα, Χούντα, Δέσποινα Παπαδοπούλου, Γουέμπλεϊ, τα είπε η γυναίκα, η Τίμια, τα είπε. Γεια σου Γιαννάκη. Γι' αυτό και δεν μπήκε φυλακή. Καταλάβατε, επειδή είπε την αλήθεια. Ποιος μου, ρε. Η Δέσποινα. Α. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη, Άγγι. Ναι. Χαμήλωσε σε λίγο τηλεόρασή σου, να μας ακούσει το τηλέφωνο. Καλησπέρα, Τάκη, Άγγι. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω, καλησπέρα, Ολυμπιακός από Νίκαια. Γεια σου, το όνομά σου. Ακούγομαι, παιδιά, ακούγομαι. Γεια χαρά. Ακούγες, το όνομα. Άκου, χαμήλωσε στην τηλεόραση, να μας ακούσει μόνο από το τηλέφωνο, να σε διευκολύνει και σε. Νίκος από Νίκαια, από το κρατικό παίρνω Νίκαιας. Γεια σου, ωραία, γεια σου, Νικόλα. Δουλεύει δηλαδή εκεί στο κρατικό, οίκο στην περιοχή. Περιοχή. Έλα τα καρεάκι, ακούγομαι τώρα. Ναι, ακούγεσαι, ακούγεσαι. Okay. Καλησπέρα, Νίκος over, από, over. Από το κρατικό περνώ. Τρίτη φορά, over. Δουλεύει, είσαι μέσα στο κρατικό δηλαδή. Τέταρτη φορά. Γείτονα. Α, γείτονα, εντάξει. Γιατί εγώ το φίλο μου το γιώργο. Παιδιά, μπράβο στην ομάδα μας. Ναι. Μπράβο στην εκπομπή μας. Μπράβο στον Ολυμπιακό, η εκπομπή τι είναι, η εκπομπή. Στον Ολυμπιακό, στον πρόεδρό μας σε όλους. Στους πρόεδρους μας. Έχουμε 4 πρόεδρους. Σε όλους, σε όλους. 4. 2 στο μπάσκετ, 1 στην ΠΑΕ και 1 στον αριστεχνή. Εγώ θέλω να πω κάτι, δεν θα με κλείσετε, δεν θα βρίσω. Ναι, μη βρίσεις. Ναι, ναι, σε όλους, σε όλους. Μη βρίσεις, ναι. Έλα, πες. Στέφανε, Νίκο, πες. Πες, λοιπόν, Νίκο μου. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ό,τι αφορά τους Παναθηναϊκάκηδες να μάθουν πρώτο να παίζουν μπάλα. Ναι. Τι ναι. Δεύτερον να έχουν αξιοπρέπεια. Ναι, πού να τη βρούνε. Ναι. Ακούγομαι. Ναι. Ακούγεσαι, ναι. Να έχουν αξιοπρέπεια. Ευθυμίσαμε, ναι. Ναι. Να σέβονται και να ξέρουν πάνω απ' όλα ότι ο Ολυμπιακός. Ναι. Ολυμπιακός τους νικάει συνεχώς. Είναι η ομάδα που ήταν πάντοτε και θα παραμείνει που ήταν πάντοτε. Και όχι να βγαίνουν να λένε αυτά που λένε όποτε τους συμφέρει. Τι
Ρε από καίκι μας παίρνεις πολύ αέρα. Ναι, ναι, και η συνήθεια. Και όποτε κερδάει ο Παναθηναϊκός, κέρδισε γιατί κέρδισε δίκαια. Και ναι, όταν πάνε. Κερδάει ο Ολυμπιακός, ναι, κάτι έχει γίνει. Ναι, κάτι έχει γίνει. Πώς γίνεται αυτό. Άκου, Νίκο, κι άμα τους ρωτήσεις εσύ, ρώτα εσύ τον καθένα ή και εσείς μας ακούτε τα βαζέλια. Πότε ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός, ξέρεις θα σου πούνε. Ναι. Με τον Αστέρα στο κύπελο πριν 3 χρόνια. Ναι. Με τον Αστέρα στο κύπελο, αυτά λένε. Και έχουν παιχτεί άλλα 3 πρωταθλήματα από τότε. Ναι. 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 Εντάξει, Νικόλα μου, επειδή έχει μια καθυστέρηση, μάλλον λέω. Ναι. Και ναι, να σταματήσουν τις ενέδρες που κάνουν, να έχουν αξιοπρέπεια σαν παίκτες και σαν, όχι σαν παίκτες, σαν φιλαθλοί. Ναι. Σαν άνθρωποι γενικότερα, σαν άνθρωποι. Που να τη βρούνε, ναι, τέτοια λόγια. Άκου τώρα την αξιοπρέπεια και το σεβασμό. Άκου, ναι. Άκου. Νίκο, σαν οπαδί, να ξέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι πάντα πρώτος. Νίκο, πες τα εσύ γιατί έχεις και την τηλεόραση ανοιχτή, δεν μας ακούς και περιμένεις να τα ακούς από την τηλεόραση. Πες τα εσύ γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Πες τα εσύ και μετά μιλάμε κι εμείς. Να τελειώνεις εσύ σιγά σιγά. Εντάξει, πάμε. Καλό βράδυ, Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα μου, καλό βράδυ. Έχει πια καθυστέρηση. Να σταματήσω εγώ, πολύ καθυστέρηση. Γύρω στα 3 λεπτά. Ναι, predictor. Άκου τώρα. Να σου πω κάτι. Κάτι μίλησε για σεβασμό, για αξιοπρέπεια. Γιατί αυτά είναι άγνωστα. Άγνωστες λέξεις για αυτούς και άγνωστες έννοιες. Έτσι. Δεν έχουν γεννηθεί με αυτά. Δεν έχουν γαλουθηθεί με αυτά. Μην έχεις απαιτήσεις να τα έχουν αυτά. Έτσι. Αυτά, αυτές τις αξίες. Τις έχουν κάποιοι που έχουν μεγαλώσει με αυτές. Έτσι και βαδίζουν σύμφωνα με αυτές. Από τη στιγμή που είσαι γεννημένος και στην πουστιά και συνεχίζεις την πουστιά, μην περιμένεις δηλαδή μετά τα 20-25 σου να πας στο σεβασμό και στην αξιοπρέπεια. Καλησπέρα. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι η Ελπίδα από το Νέο Φάλιρο. Η γεια κυρία Ελπίδα. Γεια σας, κυρία Ελπίδα. Η κυρία Κουμαριά. Κυρία Κομαριά. Α, μάλιστα. Κάτι σας λέει αυτό. Πάρα ναι, με τη Μίλτου. Εγώ τον πρόλαβα. Πώς? Εγώ τον πρόλαβα. Ναι. Μίλτος. Μιλάω όμως για την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων και σε εσάς βέβαια που κάποιοι παίρνουν τώρα και κάνουν αυτό το bullying χωρίς να υπάρχει παιδεία, αγωγή και αξιοπρέπεια απέναντι στην ομάδα αυτή η οποία έχει μια ιστορία και δεν μπορεί να την ανατρέψουμε. Και να προσπαθήσει. Ναι. Και τι μια ιστορία. Ναι, μα, αυτό και βέβαια, και βέβαια. Την οποία τη βίωσα στο σπίτι μου με όλες τις φίρμες εκείνης της εποχής. Το Γιούτσο το σιδέρι, Όχι ρε, κρίμα. Το Γιούτσο το σιδέρι τον ποτίνο, ναι. Σύγχος έτσι δεν είναι, ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και λες, ναι, πες, φίλε. Καλησπέρα, Άγκη, καλησπέρα, Τάκη. Γεια σου, φίλε μου. Είμαι ο Βασίλης Αλεξάνδρου από Δράμα. Ναι. Γεια σου, Βασίλη. Παιδιά, δεν πήρα για να αφρίσω. Τι ομάδα είσαι? Είμαι Παναθηναϊκός. Πες, Βασίλη. Λέγε, Βασίλη. Λοιπόν, καταρχήν, λυπάμαι για τον τραμποκισμό αυτό που κάναν Τάκη πάνω σου. Εγώ δεν λυπάμαι καθόλου. Εγώ ίσα ίσα τους λυπάμαι σαν ανθρώπους. Αυτό που μου κάνανε δεν μου κάνανε τίποτα, φίλε. Εντάξει, εγώ σου λέω λυπάμαι για τον τραμποκισμό εκεί. Σωστό, παρακάτω. Λοιπόν, αλλά ρε παιδιά, ειλικρινά τώρα έτσι. Δεν θέλω να με κλείσει, δεν θέλω να κάνω ένα διάλογο. Όχι, ό,τι θες. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή όλη την ώρα βαζελάκια. Ναι, αυτό ακριβώς. Εσύ, και Βασίλη, εμάς πώς μας λες, μας λες σχολόγαυρους. Εγώ ρε φίλε προσωπικά, ναι, κοιτάω την ομάδα μου, κοιτάς την ομάδα σου. Όχι, δεν κοιτάτε καμιά ομάδα σας. Άκου, άλλο εσύ προσωπικά, άλλο μπορεί, προσωπικά άλλο. Εσύ. Γενικά λέμε. Εμείς μιλάμε γενικά, φίλε. Βλέπεις εσύ οι διευθύνοντες της ομάδας σου και όσοι είναι γενικά στη διοίκηση και όλο το κλίμα γύρω από την ομάδα σου να κοιτάνε την ομάδα τους.
Νάκη, να σε κάνω μια ερώτηση. Κάνε μου, ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τι έχεις να πεις, ρε φίλε, αντικειμενικά μιλάμε. Ναι, πάντα, με εμάς μιλάμε. Εμείς, ναι. Τι έχεις να πεις για το Μαρινάκι, για που πιάστηκε και για όλα τα σχετικά. Απόφαση του δικαστικού ανακριτή. Τι να πω, ρε φίλε, τώρα. Απόφαση του ανακριτή. Με ρώτησε. Με ρώτησε. Τι να πω, αγόρι μου. Συγγνώμη, Τάκη, περιμένω λίγο να μιλήσω έξω μετά από την ελαμβάνη. Εντάξει, Βασίλη, εσύ τι κατάλαβες από όλα αυτά. Εγώ, ρε φίλε, κατάλαβα ότι υπάρχει πολύ βρωμιά. Άλλο, η βρωμιά είναι σε εσάς. Και προσπαθούν οι βρώμικοι τον οικοκύρη να τον εμαγαρίσουν. Υπάρχει δικαιοσύνη που, ό,τι, που με χαλκευμένες, που είναι τυφλή η δικαιοσύνη, έτσι. Η δικαιοσύνη βλέπει γεγονότα και δικάζει, έτσι. Ναι. Δηλαδή, εσύ θεωρείς σωστό, δηλαδή, που αφέθηκε με 200.000 ευρώ εσωτερικό. Όχι, θεωρώ, άκου. Εγώ, εγώ έχω μάθει να έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αυτή που μέχρι να μιλήσει την είχατε στα ουράνια εκεί τη συμμαχία. Με ποια ψυχία να τον. Ναι. Να τον άκου, άκου. Με ποια ψυχία, ρε φίλε. Κάτσε λίγο ρε, να μιλήσω. Ρε. Αυτό πες. Με ποια ψυχία. Ρετάκι, άσε με να μιλήσω. Ωραία, μίλω. Λοιπόν, η δικαιοσύνη δεν είναι, μου είπε ο τάδε που μου άνοιξε ο ένα τηλέφωνο. Ο Γεωργιάς ή με ένα τηλέφωνο, με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Η δικαιοσύνη θέλει στοιχεία. Έτσι. Τα στοιχεία. Εδώ έχουν πέσει θεοί και δαίμονες να κατασκευάσουν στοιχεία και πάλι δεν καταφέραν να τα κατασκευάσουν. Με αποτέλεσμα ο κύριος Μαρινάκης να μην έχει καμία επίπτωση γενικότερα. Έτσι. Δεν γίνεται να δικάσεις με την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Η δικαιοσύνη δικάζει ή καταδικάζει ή αθωώνει βάσει στοιχείων. Στοιχείο δεν υπάρχει. Εσύ από τη δικογραφία ξέρεις τίποτα, θες να πεις κάτι. Εγώ τι είμαι, ρε φίλε, δικηγόρος είμαι. Όχι, αγόρι μου, τότε πώς λες και το Μαρινάκι ότι πώς έγινε με 200.000 και αυτό, αγόρι μου. Λοιπόν, δεν έχει γίνει. Κύριε Τάκη, τι μιλάς, ρε Τάκη, γελοτοποιώσεις πλέον. Δεν πειράζει, εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ σας θέλω να μιλήσω γιατί έχει ουσία το θέμα. Δεν πειράζει, εμείς, ρε παιδί μου, άκουρε, εμείς είμαστε γελοτοποιοί, αλλά εσείς βγάζετε το γέλιο. Και ως γνωστό έχει γέλιο ότι πάω το μπουρδέλο. Εγώ έχει είμαι αυτό που είπες, αλλά εσύ είσαι μπουρδέλο, ρε. Σταματήστε, άστορα λίγο, ρε. Ρε εσύ, γελοτοποιείς. Δεν ξέρεις τι να πεις, ε. Στα πάω, άκης και τέλειος. Ρε εσύ. Και μετά το πεις για μένα, εντάξει. Αυτός είσαι. Ρε άστορα να τώρα τον καθένα. Αυτή είναι, ρε εσύ. Αυτό είναι, μπορούμε να σου αναγκάζουμε να ξεφτυλίζουμε. Δηλαδή τι θες να γίνουμε, τα ίδια με αυτό να είναι που ξεφτυλίσαμε. Ποτέ δεν μπορεί να γίνουμε ίδια. Γι' αυτό όχι, άμα συνεχίσουμε μπορεί να γίνουμε ίδιοι. Με τον κάθε καραγκιόζη. Λοιπόν, εμάς αυτό μας αρέσει να εκτίθεστε. Όπως τώρα έχετε κάνει τον Μπεκί και στα κανάλια και στα site που θέλατε, που βγαίνατε και λέγατε ότι θα πάει φυλακή ο πρόεδρος μόνοι σας, πάλι μόνοι σας, όπως θέλατε να πάρετε μόνοι σας τα λεφτά του Champions League πραξικοπραγματικά και να τα μοιράσετε πάλι μόνοι σας, όπως θα σας αναγκάσουμε να γίνετε μόνοι σας δελομπού περισσότερο και κάθε συμμαχία θα την κάνουμε φυτίλι. Έτσι, όπως και να γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση, η κάθε συμμαχία ευδοκιμεί αν βλέπει και αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε. Γιατί είσαστε, είναι ένα αθρώο οικοδόμημα βασισμένο στην πουστιά. Και ως γνωστό, το ψέμα έχει πάντα κοντά ποδάρια. Υπάρχει δικαιοσύνη, αυτή που επικαλούσασταν τώρα δεν σ' άρεσε μάλλον. Ναι. Εκεί που λέγατε δικαιοσύνη. Την είχαμε κάνει σήμερα τη δικαιοσύνη, τώρα τι έγινε ναι, τώρα. Αλλά πάρε όμως παράδειγμα σήμερα το Θωμαίδη που πήγε σε άλλα να ψάξει άλλα. Δεν είπε τίποτα για το Μαρινάκι, γιατί άμα θα πει κι άλλα θα πει μέσα. Είναι όχι, είναι αγωγή, να έχετε λεφτά. Αλλά έχει αγωγή, έχει αγωγή. Να έχετε λεφτά και να πληρώνετε, ναι, βρεκορόιδα. Πείτε ό,τι θέλετε, συκοφαντικά. Αντί να ρωτήσει βλάκα τον Αλαφούζο, πού τα λεφτά, πού το μπάτζετ του Παναθηναϊκού, τι μεταγραφές θα κάνουμε, εσύ εκεί. Άκου, αγόρι. Μείνε εκεί. Και κάθε Παναθηναϊκέ, ο ΕΣΥΕΝ δεν είναι πρωτοράφη. Είναι, ναι. Δεν υπάρχει σε ράφη, κάτω ήταν. Στο πάτο. Από το κάτω πήρατε. Πιο κάτω, ρε, στα πατώματα. Από το κάτ, στα πατώματα ήταν, έτσι. Λοιπόν, ένα αυτό. Αυτά τα πράγματα πρέπει να ρωτάς. Δηλαδή για μένα, αν θέλεις να δεις το καλό σου. Εντάξει, καλά είναι να μας βλέπεις και εμάς. Αλλά αν θες να μιλήσεις σε κάποιο τηλέφωνο, είναι να απευθυνθείς εκεί πέρα, στους διοικούντες της ομάδας σου. Που κάνουν τους εφοπλιστές, αλλά όταν είναι να βάλουν λεφτά, είναι ίσα με σένα. Ναι. Έτσι λέει, ναι, είμαστε ναι. Το ίδιο. Λοιπόν,
αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να κάνεις. Τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε τον Ολυμπιακό αγωνιστικά, όχι με πουστιά. Είμαστε ολόκληρος Παναθηναϊκός. Ή ακόμα δεν έπρεπε να επιτρέψεις, μια που ζεις και στη Δράμα, να έχεις άστε σύμμαχοι με τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Λες ολόκληρος Παναθηναϊκός και ούτε και οι άλλοι. Αλλά δεν γίνεται, επειδή είσαστε μικρά σωματεία. Αυτά που λέτε ότι μεγάλη ομάδα και μεγάλη ομάδα, δεν το πιστεύετε πρώτα απ' όλα εσείς. Εμείς σαν μεγάλη ομάδα, όποιος παίρνει για το μυαλό του να συμμαχήσει, να μας βάλει να συμμαχήσουμε με άλλες ομάδες για να χτυπήσουμε κάποιον, δεν θα το δεχόμασταν με τίποτα. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι πραγματικά μεγάλη ομάδα. Δεν είναι μόνο ούτε στα λόγια, ούτε στα μανταλάκια. Έτσι. Είναι παρό... άλλο το DNA μας. Προς το παρόν κατέβαζε στην Αθήνα τον άλλο μήνα πάνω να πάψεις κανένα κάγκελο και στη λεωφόρο. Σου δώσει μπογιά ο Αλαφούζος. Λοιπόν, όχι όπως είπαμε, Λάκη Αλεξάνδρου, δεν θυμάμαι πώς σε είπαμε. Ο Λάκης Αλεξάνδρου, ο κανονικός, είχε ένα τραγούδι το «Αντίο σπίτι μου». Εσύ μπορείς να το πεις, να βάλεις ένα άλλο αντίο να πεις. Όχι, να του πω εγώ. Γαμώ το σπίτι. Εγώ το άλλο, ο Αλεξάνδρου, πώς το είπε, το σπίτι. Ο Λάκης Αλεξάνδρου. Ναι, τι, ένα τραγουδιστή του λέει. Τι το έχει, ναι. Αντίο σπίτι μου. Αντίο σπίτι. Εσύ πες, γαμώ το σπίτι μου. Ή γαμώ τη λεωφόρο, πες. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Τα γελάσεις καλά με εμένα πάντως. Έλα, φίλε μου, έλα. Εμπρός. Γεια σας. Ήθελα να αναφέρω πως είμαι Ολυμπιακός στον Πειραιά και Παναθηναϊκός στη λεωφόρο. Εντάξει, είσαι ένας βλάκας και μισός παντού γενικώς. Και τι θες να γελάσουμε, ρε βλάκα. Έλα. Δηλαδή... δηλαδή γίνεσαι μάγκα στον Πειραιά και πούσεις στη λεωφόρο. Μάγκας, πούσεις. Δεν γίνεται, ρε. Γίνεται, ρε. Μάγκα στον Πειραιά μείνε. Μην φεύγεις. Μετά το σκάτω να γίνεσαι πούστης, δεν σου κόβει. Ότι αυτό μόνο γαμάει και το άλλο μόνο πονάει. Βλάκα. Τα φάτα με τις διευκρινήσεις. Να το καταλάβει. Τα ξέρει, δεν το καταλάβει. Αυτό πήρε ο άνθρωπος. Μόλις περνάει πήρε εδώ να μάθει τι γίνεται με αυτό το θέμα. Κανονικά τα πες αλλιώς τώρα, δηλαδή, γιατί εδώ στον Πειραιά έρχεστε και σας γλεντάμε, έτσι, αλλιώς τα είπε. Ναι, αφού είπε Ολυμπιακός στον Πειραιά. Ωραία, τα ρούχα που τα έχεις, ρε, καλάζεις τις γόβες στο Μοσχάτο. Ναι. Καλησπέρα. Να τα λες και αυτά, που είναι και το δοκιμαστήριο. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα. Γεια χαρά. Λοιπόν, τηλεφωνώ από Κολωνό. Ναι. Δεν με ρωτάς τι ομάδα είμαι. Όχι, Ολυμπιακός. Λοιπόν, θέλω να πω τα εξής. Για να με διακόψετε δύο λεπτάκια. Όχι, αλίμονο. Λοιπόν, μετά από τη ντροπή των οπαδών, ναι, γίνανε και ντροπή των οπαδών των αθηναϊκών γηπέδων. Δηλαδή? Δηλαδή, επειδή είμαι αρέστερα στην ποδόσφαιρο, ναι, είμαστε Κολωνιώτες, είμαστε Ολυμπιακοί. Πήγαμε να δούμε μια ομάδα μας, ρε παιδιά, εδώ που έπαιζε ένα μπαράζ. Ναι, ποιος? Ο Άφοβος. Α, ο Άφοβος, ναι, ο έχω Άφοβος. Παίξει με τον Άφοβο, ναι, παίζε. Έτσι, ναι. Μπράβο, λοιπόν. Και παίζαμε με τον Άγιο Θωμά. Άγιο Θωμά, ήρθανε δύο πούλμαν, ένα πούλμαν με γονείς, ναι, και ένα πούλμαν από τους άγριους, τους χούλιγκαν στον Ισπαϊν. Α, Σπάιν. Μάλιστα. Επειδή όμως δεν θέλω να το πάω στο μαλακό, βόδια, μην πηδάτε από τις κερκίδες, θα σκοτωθείτε, βόδια. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω γιατί ήμασταν πέντε άνθρωποι στην πόρτα και ζητήσαμε εισιτήρια. Ναι. Πέντε, μετρημένοι, πέντε ζώες, εσείς που ακούτε, ξέρετε, πέντε ήμασταν. Ναι. Όχι τέσσερις, πέντε. Λοιπόν, και όταν κάναμε ένα τηλέφωνο, έρθουν άλλοι 20 εκεί γιατί μπήκανε μέσα με τραμπουκισμό, φοβηθήκαν τα παιδάκια δηλαδή. Ναι. Τι, πηδάγανε από την κερκίδα. Έτσι. Γιατί ήρθαν κάτι οι φίλοι μας Ολυμπιακοί, ναι, γιατί είναι Κολωνός, έτσι, και μας πήγαν στο Περιστέρι. Μάλιστα. Νομίζω θα έρθει στο West Tarzan. Λοιπόν, μην πηδάτε ρε βόδια, θα σκοτωθείτε. Μην ζητάτε συγγνώμη. Μην λέτε μετά εγώ δεν το έκανα. Μην το λέτε συγγνώμη, έχουμε παιδιά. Άντε. Ναι, μην πηδάτε, θα σκοτωθείτε. Μην πάτε στους μπάτσους και δίνετε κόσμο. Καταλάβατε. Α, είναι και ρουφιά. Ζωά, ντροπή των Αθηναϊκών. Από μένα, Τάκη και Άκη, ως Κολωνιώτες βαφτίστηκαν. Ντροπή των Αθηναϊκών γηπέδων. Ναι. Λοιπόν, τις έψα. Τις έψα. Θα σκοτωθείτε. Μη βγαίνετε έξω και λέτε συγγνώμη, εμείς δεν το κάναμε, έχουμε παιδιά, έχουμε σπίτι. Αυτοί που κάνανε τις μάγκες θυμηθήκανε μετά τα σπίτια παιδιά, τους. Τα σπίτια τους. Αντίο σπίτι μου. Τώρα από 30 μέτρα ύψος πηδάγανε τα πόδια. Άντε ρε, καλή, λοιπόν, ε. Για Αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, για μας, ντροπή του Αθηναϊκού ποδοσφαίρου. Είστε πουθενάδες, ξεφτυλιστήκατε. Έτσι, και αποδείξατε για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχετε πουθενά. Βρήκατε πέντε στα πόσικα πέντε μας βρήκατε, που εμείς, το λέω, δεν θα πω κάτι κακό, θα σας είχαμε κάνει απαγωγή ρε και τους πέντε.
5 και πηδάγατε από πάνω. Εντάξει. Καλό θα είναι να μην γίνονται αυτά μόνο. Καλό είναι να μην γίνονται, μα εμείς πήγαμε να δούμε την ομάδα μας. Σου λέω, είμαστε Κολονιώτες, πήγαμε να δούμε τον Παράζ. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, απλά είστε πουθενάδες και είστε ντροπή του αθηναϊκού ποδοσφαίρου. Καληνύχτα. Του ποδοσφαίρου γενικώς. Γεια χαρά. Πηδάγαν 30 μέτρα. Ποιος είναι ο Μπουκπά? Καλό παράδεισο λένε από Μπραχάμι αυτά. Για ποιον, α? Για σένα. Καλό παράδεισο. Ναι. Ναι. Αμαρουσίου. Ναι, το ξέρω. Ωραία. Τάκη, πείτε κάτι για το Σλούκα, γιατί έχουμε τρελαθεί με αυτά που ακούμε τις τελευταίες ώρες. Θα δούμε, ρε, τώρα κάτω. Θα δούμε, ρε, είναι ο... Λοιπόν, άκου τώρα, αυτοί έχουν... Ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα μιλήσουν με τον άνθρωπο, τον παίκτη. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα, οι άλλοι έχουν του κόσμου όλες τα συμβόλαια τα έχουν ανοιχτά. Δεν έχουν ξένους, δεν έχουν τίποτα. Κατά τα άλλα θέλει να δίνουν ένα εκατομμύριο στο Σλούκα το χρόνο. Θα τα δούμε πόσο εκατομμύριο δίνουν στο Σλούκα, τι ισορροπίες θα... Και θα δούμε και τι απόφαση... Θα δούμε κατά πόσο την πιστεύουν την πρόταση αυτή που θέλουν να κάνουν ή την κάνουν μόνο για χαρμάνι, έτσι. Και θα δούμε και την απόφαση του Σλούκα. Ο ίδιος έχει τοποθετηθεί και έχει πει θα μιλήσω μετά τη... μόλις μιλήσω με τους πρόεδρους, μετά θα τοποθετηθώ. Όταν, άλλο μήνυμα, όταν θα παίξουν μεταξύ τους του χρόνου ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τότε θα παίζει, εκεί θα έχει γέλιο. Θα πέσει το μεγάλο γέλιο, έτσι λέει και αυτός. Α, ναι, έτσι λέει. Θα πάει η πιστολιά σύννεφο να κάνουν και μετακίνηση οπαδών μεταξύ τους. Θα χαρώ πολύ. Εκεί, ακούστε να δείτε, εμάς είναι η χαρά μας. Να μαλώνει, αφήστε τις συμμαχίες τώρα. Εμείς απλά τι λέμε, να μαλώσει και κανείς και με κανέναν άλλον. Και η μανούρα μεταξύ τους είναι στάνταρ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σκοτωθούν, γιατί είναι και τα λεφτά. Και άμα είναι όλοι άφραγγοι και ρέστη, άφραγγοι δεν είναι, δεν έχουν διάθεση να βάλουν λεφτά. Τα λεφτά τα έχουν, αλλά τα παίρνουν από τα κορόιδα τους οπαδούς, τα πρόβατα. Έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει διάθεση να βάλουν λεφτά. Ό,τι λεφτά παίξουν απ' έξω, θα σκοτωθούν αυτοί οι τρεις για να τα πάρουν. Εγώ απορώ πώς έχουν βάλει και το Σαββίδι σε αυτό το δελαβέρι. Κορόιδα παοξίδες, έχετε το τρένο, το έχετε χάσει, το ξέρετε προπολού. Δηλαδή με Παναθηναϊκό στα χειρότερα του, με ΑΕΚ στη Β' Εθνική, με Ηρακλή στη Β' Εθνική, με Άρη στη Β' Εθνική και δεν καταφέρατε να βγείτε πάλι δεύτερη, πάλι πέμπτη βγήκατε. Και αλλά, παίζουν 16 μήνα. Ναι, κατά τα άλλα κάνετε συμμαχίες. Εντάξει, συμμαχίστε με τον διάβολο. Ζαμάν φου. Σας έχουν κάνει πρωινό, σας έχουν κάνει πατελόνι. Εμάς δεν υπάρχει περίπτωση να μας φάει κανείς. Να τα ξέρετε αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση για φάγωμα. Μεταξύ σας κοιτάξτε. Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Άρε φίλε, όχι ρε, συγγνώμη λίγο. Τι έγινε? Δεν είναι στον τάκι για σένα. Παιδιά, μεγάλο λάθος. Πέθανε ένα παλικάρι τον Μπραχάμι, τον λέγανε Τάκη. Συγγνώμη παιδιά που τον διακομόδησα. Νόμιζα ήταν για τον Τάκη. Σταμάτα λίγο. Να το ευχηθούμε του παιδιού καλό παράδεισο. Έτσι. Ναι, καλό παράδεισο. Ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Τώρα μου το διευκρίνησε εδώ. Δεν το κατάλαβα. Διαβάζει και με στέλνει σε μένα στον παράδεισο. Νομίζω ότι είναι μόνο. Άστο, δεν είναι για πλάκα. Δεν είναι για πλάκα, αλλά. Να είναι ελαφρύ. Θα φύγω κι εγώ πώ το πε. Πέθανε εσύ και μη σε νοιάζει. Κάτσε να πάρω αυτό το πρωτάθλημα και βλέπουμε. Ναι, καλά. Έλα φίλε μου, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ναι, ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Μετά, άστο, καλό βράδυ, φιλαράκο, άστο. Όχι, μικρός. Πειράζει, εμάς τώρα γέλαγες, μόνο σου, μόνο με χαμόγελο, τώρα τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι, ρε, ξέρετε πως κάνετε μερικοί. Όπως πιάνετε και κάποια φορά κάποιο οδηγάει για πρώτη φορά που χαμογελάει ο άλλος, ξέρεις. Ή όπως πάει κάποιος πρώτη φορά με γυναίκα και... Έτσι, καρφώνεσαι. Κατάλαβα. Αν είσαι σεξουαλικό, δηλαδή να μου φέρει ένα παράδειγμα. Σου δηλαδή για να πάτε με γυναίκα, ρε. Και αυτά τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν με γυναίκα. Τι γυναίκα, ρε, πρέπει να δει να πάει. Υπάρχει και το σεξ, όχι τη μαλακή. Υπάρχει κι άλλο τρόπο. Φτάνει αυτό το χέρι, το έχετε ρημάδι. Τα διαλογξίνω θα πάρει. Να σα πω και ένα άλλο, ακούστε να δείτε τώρα. Μια που είσαστε εκεί πέρα του σπόρου. Αυτό θα μ' αρέσει. Ακούστε να σα δώσω και μια συμβουλή. Αφού είσαστε του σπόρου αυτού νου, θα αφήνετε το χέρι σα ένα τέταρτο, θα το πλακώνετε να μου διάζει. Ακού. Εσύ ρε, θα τον πλακώνεις, θα μουδιάζει. Και μόλις μουδιάζει, τότε θα τον εμινάρεις. Και θα νομίζω ότι θα εμινάρει άλλος. Αν και δεν υπάρχει αυτό που είπε. Όχι, να μαθαίνετε. Αφού το παίζετε, να το παίζετε καλά. Καλησπέρα. Όχι, δεν γίνεται ρε. Φίλε, είμαστε εκπομπή, λόγω να δίνουμε και συμβουλές. Θα κάνουμε τον κύριο τον γιατρό, πώς το λένε. Όχι, το Φικιορί. Όχι, τον άλλον.
Τον Ασκληπιό. Πώς λέγανε, Ασκληπιό. Όχι, τον Ιπποκράτη τον ίδιο. Ποιον Ασκληπιό. Το γιατρό, ρε. Την Dr. Ruth. Πώς λέγεται. Ο Ασκητής. Ο Ασκητής, ρε. Κοντά έπεσε. Καλησπέρα. Μόνο το Αλφα βρήκες. Τι κοντά έπεσες. Έλα, τι έγινε. Πέτρος λέγομαι. Τι έγινε. Πέτρος λέγομαι. Πέτρος. Γιατί μιλάς έτσι. Όχι, έτσι είμαι. Είμαι που είχα παλιό Ολυμπιακό που είχα πάρει την προηγούμενη φορά, κάτι έγινε με τι γραμμέ. Ο Κεκές. Όχι, ρε Πέτρο. Όχι, ο παλιό Ολυμπιακό. Έλα, ρε Πέτρο, πάμε. Με και δεν μπορούσα να μιλήσω. Εντάξει, κάτι δεν θυμόμαστε. Πάμε τώρα που μπορεί. Είχα πρέπει με παλιό Ολυμπιακό και κάτι ρώτησε ο Τάκης τι είπε. Φιλαράκο, δεν πας κατά. Πω, τι γίνεται. Ρε, εσύ ξέρεις. Είναι σαν να σε παίρνω τηλέφωνο και να σου λέει να ρωτά που πήρε. Τι είναι αυτό. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, Τάκη. Πες το, ρε, τι είπα, ρε. Δεν έχουμε καταλάβει τι λες. Τι σου είπα. Είμαι Πέτρος από Σέρες τηλεφωνώ. Ο Πέτρος από τις Σέρες. Εντάξει, καλά μέχρι εδώ. Ωραία. Λοιπόν, είμαι παλιός Ολυμπιακός εγώ. Παλιός. Ναι, και εδώ καλά πάω. Από εποχή Μουράτη, από εποχή Σιδέρη. Ωραία. 70 είναι. Διαπάπηλου, τέτοια. Είσαι 70 δηλαδή. Ναι. Ναι, είμαι 72. Μπράβο, ωραία. Κοντά έπεσα. Και τι θα σας πω. Πέτρος, 72 ετών, τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός Χέσος είναι μια ομάδα η οποία έχει μια ιστορία παλιά. Ναι. Πλέον ο Ολυμπιακός έχει προσπαθήσει να φτιάξει μια ομάδα πιο ευρωπαϊκή. Και αυτό είναι το καλύτερο για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Τώρα να πω κάτι άλλο, παιδιά. Ναι. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός, δεν προσπαθεί. Ναι. Ήδη τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε στην Ευρώπη, είμαστε στην καλύτερη θέση της ιστορίας μας που είχαμε ποτέ. 28η. Εντάξει, ωραία. Πάμε παρακαλώ. Συμφωνούμε. Παιδιά, εγώ να πω, μπάσκετ παρακολουθώ 20 χρόνια, τα δύο αθλήματα που παρακολουθώ. Ναι. Ο φετινός τελικός με τη Ρεάλ. Τι ήταν αυτό? Τι είναι να παίξουμε ένα τελικό με τη Ρεάλ, το τελικό φέτος στην Ευρωλίγκα. Ναι. Ναι. Ήσουνα. Όχι. Απλά θέλω να πω ότι σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο κάνει γινόταν αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο πάλι πούτσα θα τρώγαμε. Ναι, παππού. Όχι, έβρισε. Όχι. Πάρε που και που. Εντάξει, παππού. Ρε ηλίθιε. Ο Ακανές έχει κάνει έτσι. Ρε τον Ακανέ τον τρώνε, δεν τον λουκάρουνε. Έχεις μπερδευτεί. Εντάξει. Τόσο πολύ πονάει ο Ολυμπιακός. Γερόντια σαν και εσένα, γερολιμέντο. Γερολιμέντο. Άλλο κάτι, ραμολιμέντο λέγεται άλλο. Αφού είναι γέρος γερολιμέντο. Άστο, ραμολί, ραμολιμέντο, έτσι. Ωραία. Είναι. Γερολιμέντο. Αυτό είναι δικό του. Σε έχει κάνει Ολυμπιακός να μην μπορείς ούτε σαν γυρατιά να βρεις ηρεμία. Καλησπέρα. Έχεις ανησυχία από πίσω. Από Μουράτη σε έχουμε κάνει καλά. Στο έχουμε ανοίξει. Θα θυμάστε το Μουράτη, ε. Ξεχνιέται ο Μουράτης. Βέβαια. Πού να ξεχαστεί. Μεγάλος με τη σηκωταριά. Και μεγάλη καρδιά. Έλα πάμε. Θεός συγχωρέστον. Εμπρός. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Είμαι Παναθηναϊκός, παίρνω από Νέο Ηράκλειο. Ναι. Το όνομά σου φίλε. Γιώργος. Γιώργο. Από Κρήτη. Νέο Ηράκλειο. Όχι. Εδώ, εδώ. Ναι. Λέγε Γιώργο. Θέλω να ρωτήσω τον Άκη κάτι άσχετο με τα ποδοσφαιρικά. Άκη ή Τάκη. Ποδοσφαιρικά μετά. Με ποιον να. Εμένα. Ναι, τον Άκη. Εμένα, ρώταμε. Μου έκανε εντύπωση που πρέπει να άκουγες λέει και Αλεξάνδρου να σου άρεσε για να ξέρεις το τραγούδι του Ατλαντικού. Όλα τα ξέρω, όλα τα ξέρω. Όλα τα ξέρω, ξέρω και που τα ακούτα. Ναι, φίλε, με τα μακριά μαλλιά δεν ήταν. Ξέρω και που τα ήξερα. Ναι. Όλα τα ξέρω. Και τι έγινε που τον ήξερε. Τι όχι, εντάξει, ότι του κάνει. Όχι, απλώς μου έκανε εντύπωση γιατί θα τραγουδήσει. Εγώ πάει και δεν έχω ακούσει εσύ κιόλας. Στο τραγούδι εκεί στη. Στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής. Δηλαδή, εγώ άμα σου πω ότι άκουγα τη Μέρι Λίντα, θα σου κάνει εντύπωση. Άλλο είναι η Μέρι Λίντα, είναι γνωστή. Ο Λέξης Αλεξάνδρου δεν είναι γνωστή. Είναι ένα γαλακάκι και τέτοια σου λέω. Έχει χαθεί τώρα εδώ και δύο χρόνια, έχει πεθάνει, τον έχουμε χάσει. Α, ναι, Θεός συγχωρέσω. Όχι, ρε, και μ' άρεσε κιόλας. Απλώς επειδή κάνετε πολλά σχόλια γενικά, έχετε πολύ χιούμορ στην εκπομπή, φύγετε και άλλα θέματα. Και απλώς ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το μεγάλο τραγουδιστή τώρα για τα αθλητικά. Πάμε. Καλά έκανες.
Όντως μεγάλο. Χαρά μου, το ναι. Μάρκι είμαι Παναθηναϊκός. Τα 85 με 90% του σχολείου σας είναι πάρα πολύ σωστά. Δεν ακούγεσαι. Γιατί τι έκανες τώρα ξαφνικά, καλά ακούγεσαι. Καλά ακούγεσαι, τι έκανες τώρα. Πες θα πάει, το hands free. Τα σχόλια λέω που κάνατε είναι σωστά. Ναι. Και δίνετε βήμα στους Παναθηναϊκούς που δεν κοιμούνται όμως. Ποτέ. Να ακούνε κάποια σωστά πράγματα. Σωστό. Αυτά που λέτε για τα χρήματα που δεν μπαίνουν και. Παραδείγματος χάρη, τώρα έχει εκπομπή ο Θωμαϊδης, ναι. την οποία πιστεύω ότι στείνει ο Αλαφούζος με τον Κωνσταντίνου. Και τη βλέπουν και μόνοι τους. 1,5% έχουν. Λοιπόν, εγώ είμαι 55 χρονών, είμαι Παναθηναϊκός από το 71. Ναι, Γιώργο. Και μακάρι να ξυπνήσουν λίγο οι Παναθηναϊκοί ακούγοντας έστω αυτά τα σχόλια που κάνετε. Και εμείς θέλουμε να ξυπνήσουμε. Φίλε, μας δεν μας συμφέρει. Δηλαδή, άλλο τώρα η αντιπαλότητα και άλλο η πόλωση. Εμείς θέλουμε ειλικρινά. Θέλουμε τον Παναθηναϊκό, όχι να χάνουμε τα πρωταθλήματα. Δεν σου πάει. Πέσουμε, έτσι, αλλά να είναι, ναι. Να είναι ρε φίλε, ο Παναθηναϊκός που ξέρουμε. Ναι, να είναι όλος αντίπαλος. Να σου πω κάτι, να μην κάνει συμμαχίες. Όταν πέρσι δεν μπορούσε να δώσει. Μακούς. Ναι, όταν πέρσι δεν μπορούσε να δώσει 150.000 για να πάρει τον Κλέιτον. Μπράβο. Τι να συζητάμε. Έτσι, αυτά τα πράγματα βλέπουμε και αγανακτούμε. Και δεν γίνεται, ρε φίλε, μόνο στην πόλωση και να βάζουμε τον κόσμο σε μπελά. Φυσικά. Λοιπόν, σου λέω, ξέρω ότι ο 150.000 ο Κλέιτον πέρσι του ζήτησε μόνος του για να έρθει να παίξει. Και δεν είχαν να δώσουν αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, συνεχίστε παιδιά έτσι. Να είσαι καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. Και άμα είναι και από αντίπαλο, ξέρεις, αισθανόμαστε και καλύτερα. Δεν νομίζεις. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και δεν έχουμε να χωρίσουμε και τίποτα. Εμείς όσοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Πραγματικά. Ναι, άκου να σου πει και κάτι άλλο. Είπε 150.000 για τον Κλέιτον. Τώρα ζητάει μια ομάδα ξένη για το Μαυρία. Μαυρία δεν το λένε αυτό το παίκτη. Δύο εκατομμύρια. Σιγά μην τα δώσουνε. Υπάρχουν εκεί ο Αλαφούζος. Καταλαβαίνεις. Πού να δώσουν αυτά τα παιδιά. Όχι, γιατί λέει ξεκίνησε με το Δεσχέν και καλά. Ζητάει 2 εκατομμύρια για τον δανεισμό. Να τον αγοράσει. Να τον αγοράσει. Εκεί που είχε πάει. Εντάξει, Γιώργο, να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σα, παιδιά. Καλό βράδυ. Γεια σα. Και να σου πω και κάτι. Με χαροποίησε. Δεν έχουμε και ούτε καμιά διάθεση να γίνουμε φίλοι με του Παναθηναϊκού. Αλλά πώ να σου πω, αισθανόμαστε καλύτερα. Άμα βλέπουμε ότι υπάρχουν. Και νοήμονε άνθρωποι. Και στα άλλα στρατόπεδα, δηλαδή και όντως υπάρχουν, αλίμονο. Αλλά η χλέμπα επιπλέει. Ένα λεπτό. Πες για πλατεία Αλεξάνδρα, αυτά. Τι να πω, ωραία. Συγχαρητήρια και πάλι στην καινούργια διοίκηση του Ολυμπιακού. Ένα τελευταίο μήνυμα. Τηλεφώνημα. Έλα, φίλε μου, καλησπέρα. Εμπρός. Καλησπέρα. Έλα, γόρι μου. Κόντζος από Ρόδο. Κόντζος. Τι είναι αυτό, όνομα. Όνομα. Κόντζος. Κόντζος. Από πού στη Ρόδο, από πού. Ρόδο. Από πού Ρόδο. Μέσα από τη Ρόδο, πού είσαι, από πού παίρνεις. Από Ρόδο. Εντάξει, με τη Ρόδο. Άσε ρε ψεύτη, αφού δεν ξέρεις ούτε τη Λίνδο. Καλό βράδυ. Ούτε το... Γκότζο. Γκότζος. Γκότζος. Ελληνική ταινία. Παπαμιχαήλ Παπαφλέσσας. Άλλη είναι αυτή. Κάτσε, παίρνετε ψυχοσμένες ταινίες. Το Κωνσταντάρας, Παπαμιχαήλ. Το άλλο πώς θα λέγανε, Μπαλντάς, πώς θα λέγανε. Μπαλντάς! Όχι. Μπαλντάς! Μπαλντάς! Μπορντζος! Γκορντζος! Άντε, την τετάρτη όλη για την παρουσία της φανέλας στην πλατεία Αλεξάνδρα, στην πλατεία Ολυμπιακού.